όταν βρίσκομαι στο night club μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ με πλησιάζει ένας κύριος και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή δεν έχω το μαγιό να κάνω πένιο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή μου χαμογελάει ένας άρουρεος και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 λάσπη. Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Λάσπη, τρίτη αυτή τη φορά, εκτάκτως, στις 9 με όσο πάει νομίζω, γιατί έχω πολύ εκλεκτή παρέα σήμερα. Η πολιτική εκπομπή Λάσπη που φιλοξενεί ανθρώπους από την τοπική πολιτική σκηνή, από τις τοπικές, συμβούλους, αντιδημάρχους, πολλές φορές έχει φιλοξενήσει και τον Δήμαρχο και τον Τέος Δήμαρχο. Άλλη μια εκπομπή Λάσπη λοιπόν μαζί σας. Σήμερα λοιπόν μαζί μου έχω τρεις εκλεκτούς τοπικούς πολιτευτές. Θα τους παρουσιάσω από δεξιά και δεξιόστροφα λοιπόν καλύτερα. Δεξιά επίτηδες έχω βάλει τον πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, της Νέα Σμύρνη, τον Γρηγόρη τον Μαρινάκη. Καλώς τον. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που μας κάλεσε την εκπομπή σου. Απέναντι ο φίλος και συνεργάτης Κώστας Καρχάς, ο οποίος είναι μέλος του Δουσού της τοπικής. Καλησπέρα, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Κώστα. Και απέναντί μου ακριβώς είναι ο Πέτρος Οκουκάς, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της τοπικής. Καλησπέρα, Δημήτρη, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ και τους τρεις σας. Πριν ξεκινήσουμε και πριν σας πω συγχαρητήρια και καλή επιτυχία που θα σας το ξαναπώ, γιατί πρόσφατα είχατε εκλογές και θα μιλήσουμε και λίγο για το εκλογικό αποτέλεσμα, και επειδή η δισιογραφία τρέχει, θα ενημερώσω λίγο για μια εξέλιξη στην πόλη μας, στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, όπου επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια εγκαινιάστηκε το Ψηφιακό Μουσείο, ένα εγχείρημα το οποίο είναι αρκετά παλιό σαν ιδέα, ενδεχομένως να καθυστέρησε για πολλούς και διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, εγκαινιάστηκε χθες. Στα εγκαίνια η πόλη είχε την τύχη και την τιμή να έχει τον πολιτιακό ηγέτη να κόψει την κορδέλα που λέμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, μεταξύ εκλεκτών καλεσμένων. Σήμερα λοιπόν συνέβη το εξής ενδιαφέρον, παράδοξο, λάθος το οποίο επαναλαμβανόμενο ενδεχομένως πια να μην είναι λάθος. Ένα δελτίο τύπου το οποίο ήρθε από το Δήμο παρουσιάζει τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού υπό τον οποίο το ψηφιακό μουσείο θα διαχειρίζεται, ο πρόεδρος δηλαδή του νομικού προσώπου θα διαχειρίζεται το ψηφιακό μουσείο. Παρουσιάζει λοιπόν τον πρόεδρο του πολιτιστικού, τον Βαγγέλη Χατζατουριάν, τον κύριο Βαγγέλη Χατζατουριάν, ως αντιδήμαρχο του πολιτισμού. Εάν φυσικά ο υπάλληλος που έστειλε το συγκεκριμένο mail δεν έχει προσληφθεί χτες, και το εννοώ χτες, να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδέα καν που έκατσε. Αυτό το λάθος είναι ασυγχώρητο, δεν εξηγείται για ποιο λόγο έχει γίνει. Είναι ένα λάθος το οποίο ξεπερνάει τους τύπους, διότι στη Νέα Σμύρνη έχουμε συγκεκριμένους 5 αντιδημάρχους και ο κ. Βαγγέλης Χατζατουριάν δεν είναι αντιδήμαρχος, είναι πρόεδρος του νομικού προσώπου. Είναι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του νομικού προσώπου, με το όποιο έργο, σε άλλους αρέσει, άλλοι το κατακρίνουν. Νομίζω λοιπόν ότι ο Δήμος πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί το δελτίο τύπου αυτό πήγε σε 100 διαφορετικούς παραλήπτες, μεταξύ των οποίων και πολύ μεγάλα sites και πιθανόν και κανάλια. Και έχει εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα, το οποίο είναι τουλάχιστον παράτυπο, λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Κλείνω λοιπόν την εξέλιξη αυτή, θα περάσω στην παρέα μου. Είπα λοιπόν θα σας συγχαρώ έναν-έναν. Πρώτα τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν και μόνος υποψήφιος. Ναι, μοναδικός καβαλάρης. Πόσο σταυρούς πήρες ως πρόεδρο? Εγώ πήρα 392. Βέβαια η σταυρή του πρόεδρου είναι σχετική. Απλά αυτό δείχνει ότι στους 477-476 που ψήφισαν για τον πρόεδρο, ότι τουλάχιστον στο πρόσωπό μου συγκέντρωνα μια δυναμική ότι οι άνθρωποι με θέλουν και πιστεύουν ότι μπορώ να προσφέρω κάτι πράγματα στην παραδοσία. Είχες μεγάλη αποδοχή λοιπόν. Έτσι, έτσι. Στην αρχή υπήρξε μια παραφιλολογία ότι καλό είναι ένας να μην είναι μόνο ένας υποψήφιος, γιατί μπορεί η προσέλευση να μην είναι ικανοποιητική. Παρ' όλα αυτά, η προσέλευση που θα τη σχολιάσουμε σε λίγο ήταν ικανοποιητική, δημοσιογραφικά μιλώντας εγώ.
Να πάω λίγο στον φίλο και συνεργάτη, τον Κώστα. Κώστα, εσύ είναι η δεύτερη φορά που είσαι στην τοπική? Όχι, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον Πέτρο λίγο Σταυρών? Σας πάω λίγο κυκλικά. Θα πούμε και τους ψήφους. Συγχαρητήρια και σε σένα. Πώς θα βρει, Κώστα? Εγώ πήρα 75 Σταυρούς. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω στην τοπική. Παρότι οι παλαιότεροι με θυμούνται από τις αρχές δεκαετίας του 80, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπές το νούμερο αυτό. Για μένα. Πάμε λοιπόν και στον παλαιότερο της τοπικής και με τους περισσότερους σταυρούς. Πόσους σταυρούς πήρες, Πέτρο? 140 σταυρούς. Δεν είναι η σταυρή. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η σταυρή. Η υπόθεση είναι από εδώ και πέρα τι δουλειά θα κάνουμε. Σαφώς. Για τη Νέα Σμύρνη. Γιατί έχει πληγωθεί πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία στη Νέα Σμύρνη. Αναμφισβήτητο. Και η προσπάθειά μας πρέπει να πες πώς θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα που είναι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη. Συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ δημοσιογραφικά, συμφωνώ και σαν πολίτης που έχω αίσθηση τη διαχρονική εξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη. Πριν πάμε στο αύριο ή και στο χτες, ας μου πει ο Πέτρος, η περίπου αυτή η προσέλευση των 500 ανθρώπων, πώς σας φάνηκε, σας ικανοποίησε? Με ικανοποίησε, γνωρίζοντας από τα χρόνια που παίρνω μέρος σε εκλογές εδώ στη Νέα Σμύρνη, ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τους 400. 400 μέλη είχαν, ψήφισαν πάντα. Δεν πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Εάν πούμε ότι επί Σαμαρά, που πήρε εδώ ο Σαμαράς 5.500, ψήφισαν 320 μετά στην τοπική. Φέτος για το Κυριάκο ψήφισαν 3.200, πήγαν 400 ψήφισαν. Πιστεύω πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Υπάρχει μια ανταπόκριση από τον κόσμο. Εδώ μένει στην τοπική, ώστε να κάνει τις προσπάθειές της, να βγει μπροστά στην κοινωνία και να κερδίσει και τους υπόλοιπους 3.000. Αυτή είναι η προσπάθεια. Πιστεύω το καινούργιο συμβούλιο, το οποίο πρώτα αποτελείται από έναν νέο άνθρωπο, τον πρόεδρο, τον Γρηγόρη. Ναι, ας πούμε και τα πρόσωπα επευκαιρίας. Βεβαίως. Εκτός από εσάς τους τρεις. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Γρηγόρη. Ήταν μία άποψη που είχα από παλιά, επειδή έβλεπα η τοπική άρχισε να γερνάει. Και βέβαια δεν βγάζω κι εγώ, είμαι από το 1974, ξεκίνησα από τη νεολαία και έχω φτάσει εδώ. Και εμείς μεγαλώνουμε. Κάπου πρέπει να μας ακολουθήσουν κάποιοι νέοι άνθρωποι. Την γλιτώνει, άλλωστε, και να κάτσουμε δίπλα προς στιγμή στους νέους, με την πείρα μας, να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν και κάποια στιγμή να δώσουμε όλες τις θέσεις στους νέους. Η πρότασή μου ήταν όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα με την παλιά πρόεδρο, την κυρία Χαραλαμπίδου, όταν έφτασε τότε, μάλιστα για να αναφέρουμε, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος κάποια ονόματα, είχε γίνει ένα κλειστό κλαμπ, εγώ έτσι το λέω, ένα κλειστό κλαμπ, η οποία αποτελείται από την κυρία Χαραλαμπίδου, την κυρία Ρόκου και το κύριο Δημάκη και τον αδελφό της κυρίας Χαραλαμπίδου, οι οποίοι δεν έδιναν στους υπόλοιπους καμιά σημασία. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές, δίνοντας το κινητό μου, να τους βοηθήσω, γιατί έβλεπα, μετά από τα τόσα χρόνια πείρας, έβλεπα πού βαδίζανε. Οικονομικά, όταν έχεις ένα καλοκαίρι μπροστά σου, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, εάν δεν κάνεις κάποια εκδήλωση πιο μπροστά, να βγάλεις κάποια χρήματα, ώστε να κλείσεις αυτούς τους μήνες, θα σε πάρουν από κάτω τα ενίκια και θα μπορείς. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να χρωστάμε 5.500 ενίκια, συν ο ΤΔΗ, να φτάνουμε γύρω στα 8.500. Εάν μπορώ πάνω σε αυτό, βεβαίως, το οποίο θα συνεχίσεις, φαντάζομαι για τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους δεν αμφισβητήθηκε ποτέ εάν τα πολιτικά τους φρονήματα είναι σαφώς νεοδημοκρατικά. Από όσο γνωρίζω, η κυρία Χαραλαμπίδου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε με εντολή του κόμματος. Την επέλεξε το κόμμα, δεν είπε γεια σας, με ξέρετε από τα τοπικά. Η κυρία Χαραλαμπίδου εμφανίστηκε στις εκλογές που έγιναν το 2013. Ισχύει ότι ακολούθησε την εντολή του κόμματος, λοιπόν? Όχι, ακολούθησε την εντολή των ψηφοφόρων συν τους 100 νεολαίους που ήρθαν να τη στηρίξουν. Σαν υποψηφιότητα ρωτάω εγώ. Όχι,
Υπήρχαν δύο ψηφιότητες. Ναι. Ήταν ο κύριος Σπάγκαλης. Ήταν ο κύριος Σπάγκαλης και η κυρία Χαραλαμπίδου. Ναι, η κυρία Χαραλαμπίδου πώς εμφανίστηκε στη Νέα Σμύρνη. Η κυρία, κυρία ήταν άγνωστη στην πόλη. Ναι, η κυρία Χαραλαμπίδου εμφανίστηκε από ό,τι καταλάβαμε κατόπιν εντολής. Όχι εντολής, δεν θα το πω εντολής. Να το πω επειδή το ξέρω στο κομμάτι προξήματος από τον κύριο Κούπα. Για να τα λέμε. Ήταν για... Ας με επιτραπεί να πω, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι Κώστα εσύ. Ας με επιτραπεί να πω, επειδή την ξέρω καλύτερα την διαδικασία, επειδή ήμουν τότε κοντά στον κύριο Στέφο, ήταν μία σύμπραξη του κυρίου Στέφου και του κυρίου Κούπα, ώστε να κατέβει ένα αντίβαρο στην τοπική, απέναντι στον κύριο Πάγκαλη, ο οποίος θεωρούνταν ότι ήταν στην πλευρά κουτελάκι, οπότε θέλανε ένα αντίβαρο για να μην νικήσει ο κύριος Πάγκαλης στις εκλογές. Πώς επιλέχθηκε η συγκεκριμένη κυρία, λοιπόν, ρωτάω. Δεν ήταν γνωστή στα κοινά η συγκεκριμένη κυρία. Όχι. Άρα ήρθε ένας άνθρωπος που βρέθηκε πού. Μήπως προτάθηκε από το κόμμα. Μήπως είπανε αυτοί ξέρουμε. Δεν προτάθηκε. Δεν έχει σχέση το κόμμα. Ούτε ανεπίσημα. Το κόμμα σχέση έχει μόνο μέσω του κυρίου Παπαμιμίκου. Ναι. Η οποία τον πλησίασαν ο κύριος Στέφος, ο κύριος Κούπας και όλη αυτή η παρέα. Και του ζήτησαν πώς θα ενισχυθούν οι εκλογές για να μπορέσουν να τις πάρουν. Γιατί γνώριζαν ότι δεν θα τις πάρουν. Και η στήριξη αυτή ήταν μέσω της νεολαίας που έστειλε ο κύριος Παπαμιμίκος νεολαίους από όλη την Ελλάδα 100 άτομα για να ψηφίσουν την κυρία Χαραλαμπίδου. Το οποίο είναι παράτυπο εναντίον του καταστατικού. Βάση, όπως φαίνεται δεν είναι παράτυπο. Αλλά από τη στιγμή που δεν είχε έρθει μια κατάσταση με τα ονόματα της νεολαίας, έτσι προηγείται μια κατάσταση η οποία επισυνάπτεται μαζί με τα μέλη που θα ψηφίσουν. Δεν ήρθε μαζί και μας έλεγαν όταν διαφωνούσαμε για κάποιους ανθρώπους που πήγαιναν να ψηφίσουν και σήκωναν ένα τηλέφωνο το οποίο πιστεύω ότι δεν μιλάγαν πουθενά και έλεγαν ότι εγκρίνεται από πάνω να ψηφίσει. Έτσι έγιναν αυτές οι εκλογές. Και έτσι βρέθηκε να είναι πρόεδρος η κυρία Χαραλαμπίδου. Βέβαια... Πολλοί που τη στήριξαν εκεί, όπως ο κύριος Στέφος, ο κύριος Κούπας, όταν βρέθηκε στη δυσκολία η κυρία Χαραλαμπίδου, οικονομικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κοντά της. Και έτσι έπεσε μέσα, αν και είχε από την πλευρά μας την πλήρη στήριξη, μπορούσε να έχει τη στήριξη. Αυτό δεν το αμφισβητεί και η ίδια. Το είπε και σε συμβούλιο, εγώ της δήλωσα 2-3 φορές. Προσπάθησα και προσωπικά, οικονομικά. Συμμετέχοντας μέσω του μπαζάρ να δώσω κάποια χρήματα που δεν πήγε κανείς στο μπαζάρ. Και έτσι βρεθήκαμε να είμαστε χρεωμένοι για το ποσό που σας μίλησα. Λοιπόν, για να μην το τρέξουμε ιδιαίτερα, θέλω να δώσω λίγο το λόγο στον Κώστα. Κρατάω το κλειστό κλαμπ. Ναι. Κρατάω τις περιγραφές που έκανες. Επειδή ο φίλος μου Κώστας είναι και οικονομολόγος και είναι νομίζω περισσότερο στους αριθμούς. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες για εκλογή πρωθυπουργού και πάρα πολύ μικρότερη για εκλογή τοπικής? Τι είναι αυτό που ο κόσμος στη Νέα Σμύρνη δεν βλέπει για να έρθει να ψηφίσει για την τοπική του? Πρώτον, θα σε διορθώσω, δεν έχουμε εκλογές πρωθυπουργού αλλά πρωθυπουργού κόμματος. Ευχόμαστε να είναι δυνάμει πρωθυπουργού όλοι εδώ πέρα έτσι, αυτές οι εκλογές. Εδώ νομίζω ότι πιάνεις ένα σοβαρό θέμα. Τι ρόλο εξυπηρετούν οι τοπικές επιτροπές? Θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική του κομματικού μηχανισμού. Συρθήκαμε πίσω από το ΠΑΣΟΚ το 81 και τη λογική των τοπικών επιτροπών του ΠΑΣΟΚ. Γίναμε και εμείς ένα μέρος κομματικού μηχανισμού και δυστυχώς, για να τα λέμε όλα, υποστήριξη του πελατειακού κράτους μετά. Είμαστε μέρος του προβλήματος που βιώνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Οι τοπικές επιτροπές έχουν συντελέσει σε αυτό και κάποια στιγμή οι τοπικές επιτροπές πρέπει να αρχίσουν να παράγουν πολιτική. Σχηματικά, αν μου επιτρέπεις να σου πω, είναι ότι η τοπική επιτροπή πρέπει να είναι το καλώδιο ανάμεσα στο ρεύμα και στο φως. Αντιληπτός. Όλα αλλάζουν γιατί όλα είναι μεταβλητά. Το ρεύμα μπορεί να είναι ελασσόμενο, να είναι ενός με πηγή ενέργειας, μπορεί να είναι ηλεκτρικό. Η λάμπα καίγεται, την αλλάζει, το καλώδιο το κάνεις. Αλλά κανένα δεν λειτουργεί από μόνο του. Αυτόν τον ρόλο πρέπει να κάνει η τοπική επιτροπή, να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κοινωνία και στο κόμμα και στο κόμμα και στην κοινωνία. Πράγμα που ποτέ δεν έγινε, μου λες. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά μιλάω τώρα για τον κανόνα, ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις και σαν τοπικές αλλά και σαν στιγμές και σαν πρόσωπα, σαφέστατα υπάρχουν. Και γι' αυτό, ναι, μεν θα έρθω και θα το κολλήσω λίγο και με την προσέλευση. Η προσέλευση μπορεί να ήταν ικανοποιητική
εν συγκρίση με προηγούμενες εκλογές. Εγώ προσωπικά όμως, αυτή τη στιγμή, δύο μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές, τη θεωρώ απογοητευτική την προσέλευση. Από τους 3.200 να πέσει το 380, τη θεωρώ απογοητευτική. Mm-hmm. Όταν έχεις αυτές τις συνθήκες που ζούμε στην Ελλάδα, με μια κοινωνία η οποία οδηγείται στην εξαθλίωση, δεν ξέρουμε αύριο τι συμβαίνει, οικονομικά, πολιτικά και όλα, και ο κόσμος έδειξε μια διάθεση να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές, και το έχει δείξει και παλαιότερα. Εδώ πέρα πρέπει να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες, λοιπόν. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική, πρέπει να δούμε πώς πρέπει να δουλέψουμε διαφορετικά, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θεωρείς ότι έχει σημασία και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, και αν παραμένουν οι ίδιοι άνθρωποι με κάποια χαρακτηριστικά θετικά ή και αρνητικά? Και βέβαια έχουν σημασία τα πρόσωπα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη σημασία τα πρόσωπα. Ναι. Εντάξει. Το πώς θα προωθήσουν μια ιδέα ή πώς θα εισπράξουν μια ιδέα. Εάν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και η απάντηση που δίνει, αλλά και η απορία που εξέφρασα κι εγώ. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να... Όχι, εντάξει. Πέτρο, δεν ξέρω, θες κάτι? Ναι, βεβαίως θέλω. Κατά αναλόγου συμφωνώ με το Κώστα. Αλλά υπήρξαν και εποχές που αυτή η οργάνωση εδώ παρήγαγε έργο. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε έργο, πολύ σοβαρό, που ξέφευγε από τα όρια μιας τοπικής. Τώρα ήταν η χρονιά που ήμουν πρόεδρος. Εντάξει, τι έκανα. Ένα από τα, αυτό που λέω, επειδή πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή στην τοπική όλου του κόσμου, είχαμε χωρίσει τη Νέα Σμύρνη σε 5 τομείς. Mm-hmm. Αυτή, κάθε ένας σε κάθε τομέα. Ποια χρονιά λες, Πέτρο, για να... Μιλάω, ναι, το 2007. Mm-hmm. Έγινε αυτό. Χωρίστηκαν σε τομείς. Υπήρχε ένας υπεύθυνος τομέα. Η εντολή από μένα ήταν αυτός μέσα στον τομέα του θα έπρεπε να βρει άλλα 2-3 άτομα που θα έκανε μια επιτροπή. Μετά προχώρησα μαζί με το κόμμα. Έκανες ένα μήνυο οργανόγραμμα, δηλαδή. Ναι. Μαζί με το κόμμα φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στον κόσμο. Τα προβλήματά του. Ποια είναι τα προβλήματά του και γενικά και τοπικά. Αυτό το δώσαμε στον υπεύθυνο τομέα και εκείνος έπρεπε να δώσει στον τομέα του στους κατοίκους το ερωτηματολόγιο και μέσα σε ένα χρονικό 20 ημερών να το ξαναπάρει πίσω για να μας το φέρει συν όλο τον τομέα που θα έχει κάνει. Έτσι, για να μην χρονοτριβούμε, ότι βρεθήκαμε κάποια στιγμή από τομείς που ήταν 2-3. Στην αρχή εγώ πίστευα ότι, εντάξει, στο γραφείο μας θα μπορούσαμε να μαζευτούμε όλοι οι τομείς, αλλά όταν έβλεπα ότι σε κάθε τομέα άρχισαν να μαζεύονται 20-25 άτομα, λέμε έχουμε ξεφύγει. Και αρχίσαμε να βάζουμε κάθε μέρα ένας τομέας. Αυτό με ενθουσίασε προσωπικά, γιατί πετύχαμε σε ένα στόχο που είχαμε βάλει. Πήραμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μετά το διαθέσαμε στο κόμμα και μάλιστα τότε γενικός γραμματέας ήταν ο Βαγγέλης ο Μαϊμαράκης. Mm-hmm. Το έφερε στην Κεντρική Επιτροπή και το έδειξε και τους λέει, εδώ έχει γίνει μία δουλειά η οποία το κάνει μια οργανωμένη εταιρεία που ασχολείται με τα ερωτηματολόγια και όλα. Είχαμε πετύχει. Έγιναν πάρα πολλά. Δηλαδή βγήκαμε έξω στην κοινωνία της εποχής μου. Υπήρξαν και περίοδο η οποία κάθισε η τοπική. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά δούλεψε. Εποχή δύο τοπικών, διόκτωσε με ή το ιό. Δύο τοπικών. Άνω... Εγώ δεν έδινα καμία σημασία, δεν με πείρασε. Υπήρχε η Άνω Νέα Σμύρνη με την κυρία Ζησίμου. Αλλά εντάξει, εγώ δεν στεκόμουν ποτέ. Το... Προχωρούσαμε στη δουλειά μας και πιστεύω ότι είχαμε κάνει ένα έργο με τη συμμετοχή όλων των μελών. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πίστη μου, πάντα αυτή η πίστη μου, και βέβαια γι' αυτό επανέρχομαι στην αρχή που σου είπα, κάποια στιγμή είδαμε ότι αρχίσαμε να μεγαλώνουμε, περάσαμε τα χρόνια και έπρεπε να είστε ένας νέος. Και επανέρχομαι πάλι και λέω, είχα πάει στο κόμμα, στον Γκόλια, τον υπεύθυνο οργανωτικού, και του λέω πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Η κυρία Χαραλαμπίδου δεν μπορεί, η γυναίκα τελείως έχει χρεώσει πάρα πολύ το κόμμα. Όσο περνάνε οι μέρες, άρχισαν να έχουμε και δικαστικές αποφάσεις. Yeah.
Και κάπου έπρεπε να σταματήσει αυτό το κάπου. Και λέω να προωθήσουμε ένα νέο παιδί ώστε να αρχίσει κάτι καινούριο μέσα στη Νέα Σμύρνη. Και είχα έτσι δώσει το. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε ο Γρηγόρης. Αν έχει ολοκληρώσει, νομίζω μια δύσκολη πολιτική ερώτηση σε σένα και θα στην κάνω γιατί είσαι πρόεδρος. Συζητήσαμε τη μικρή συγκριτικά προέλευση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στις τοπικές εκλογές εις βάρος των εκλογών, όπως με διόρθωσες εσύ, της εκλογής του Προέδρου. Εγώ θέλω να μου πεις, παρόλο το σχετικά νέο της ηλικίας σου, παρατηρείς τα πολιτικά κοινά της Νέας Δημοκρατίας, για ποιο λόγο συρρυκνώνεται η βάση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Κοινοβουλίου στην πόλη. Γιατί δηλαδή έχουμε 2.500 ή 3.500 και δεν έχουμε 8.000, 6.000. Γιατί μικραίνει λοιπόν αυτός ο αριθμός του κόμματος στην Νέα Δημοκρατία. Έχει μικρύνει μεν, αλλά έχει μικρύνει και σε απόλυτους αριθμούς και συνολικά της Νέας Δημοκρατίας η απόλυτη αριθμή. Το γιατί θέλω να μου πεις αυτό, είναι γεγονός που λες. Πώς το δικαιολογείς εσύ? Γενικά νομίζω ότι έχει φέρει πρώτον πολλούς να έχουν μια απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα και τις εκλογές. Έχουν κάποιοι από αυτή την απαξίωση προέρχεται από λόγους προσωπικούς είτε επειδή βλέπουν διάφορα τα οποία υπάρχουν στο πολιτικό γίγνεσθε τα τελευταία χρόνια και δεν απέχουν. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός πλέον των ψηφοφόρων σε διάφορα κόμματα και σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια των μνημονίων ένα ισχυρό κόμμα, αλλά και τα πιο μικρά κόμματα είναι αρκετά και παίρνουν ένα ποσοστό το οποίο είναι σεβαστό. Δεν είναι όπως κάποτε που έμπαιναν 3 και 4 κόμματα μόνο στη Βουλή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουν πέσει πολύ σε απόλυτους αριθμούς. Η Νέα Σμύρνη παρόλα αυτά και παρά τα προβλήματα και παρά τα δημοτικά τα οποία έχουν φέρει άλλοτε διχόνια και θα πάμε και σε διχόνια σίγουρα, έχουν φέρει όμως μια παγωμάρα στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη, σαν μέσος όρος κρατάμε σχετικά καλά όσον αφορά τη Β' Αθήνας. Δηλαδή είμαστε πάνω, επειδή κοιτούσα και τα αποτελέσματα και προσφάτως των εκλογών και του Ιουνίου στο δημοψήφισμα, του Ιουλίου στο δημοψήφισμα και του Σεπτεμβρίου στις εκλογές, στις βουλευτικές, είμαστε στους πρώτους 7-8 δήμους σε Β' Αθήνας. Αλλά ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έπαιζε το πρόβλημα, το προφανώς. Θα κρατήσω τα επιχειρήματά σου και θα πάω πάλι στον Κώστα. Νομίζω ότι δεν άκουσα για λανθασμένες πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι λες γι' αυτό? Πιστεύεις ότι κάποιες πολιτικές επιλογές, είτε λέγεται οικονομική πολιτική, είτε κοινωνική πολιτική, είτε λέγεται διαχείριση της οικονομίας στο σημείο του οικονομικού κύκλου της ύφεσης, επηρέασαν και απογοήτευσαν τον κόσμο, ή είναι μόνο αυτά που λέει ο πρόεδρος? Να προσδιορίσουμε για ποια εποχή μιλάμε. Μιλάς από το 1974? Όχι. Και μετά? Μιλάς τα τελευταία χρόνια της ύφεσης και των μνημονίων? Μιλάς από το 2004? Μιλάς το 1990? Από την τελευταία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 2004, 2004 εκλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέχρι την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια παρατήρηση και παρένθεση όσον αφορά τα προηγούμενα όταν μίλησα για τις τοπικές επιτροπές. Είπα γενικότερα για τις τοπικές επιτροπές, δεν κατεφέρθηκαν εναντίον, ούτε αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα για τη Νέα Σμύρνη, για την Προεδρία όταν ήταν ο Πέτρος ο Κουκάς. Έτσι. Εμένα το σχόλιο μου ήταν τελείως γενικό. Γιατί μπορεί να είμαστε εδώ πέρα τοπική επιτροπή της Νέας Σμύρνης, αλλά είμαστε της Νέας Δημοκρατίας που είναι ένα κόμμα πανελλήνιο και όχι τοπικό. Γι' αυτό και τώρα θα μιλήσουμε γενικότερα. Όπως είπα και πριν, και βέβαια η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλες ευθύνες. Αυτές δεν μπορούμε να τις απομολύσουμε. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να γυρίσουμε πίσω να δούμε ποιες είναι αυτές οι ευθύνες. Και εγώ θα μιλήσω και με πολιτικά και με ονόματα και θα καταφερθώ όχι εναντίον του θεσμού, αλλά εναντίον προσώπου που υπηρετεί θεσμού, όπως είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή να βγαίνει και να μιλάει για το μηνόταυρο του φιλελευθερισμού όταν διόριζε αβέρτα κουβέρτα δημόσιους υπαλλήλους. Το πρόβλημά μας. Όντας στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαιότατα. Ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλο υπουργός κιόλας της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Μεγάλο υπουργός. Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι οικονομικό. Το πρόβλημά μας είναι κοινωνικό. Η κρίση μας είναι κοινωνική και έσκασε εκεί πέρα. Έχουμε έλλειψη παιδείας. Αξιών γενικότερα. Αξιών. Ένα τεράστιο πρόβλημα ανομίας. Δεν φταίει κανένας. Και βγαίνουμε ξαφνικά και κατηγορούμε ένα φιλελευθερισμό. Ένα φιλελευθερισμό στην Ελλάδα, όπου κλείνει μία ιδιωτική επιχείρηση μετά την άλλη, όπου έχουμε ποινικοποιήσει το κέρδος. Έτσι.
και που είμαστε τελευταίοι στο δίκτυο της επιχειρηματικής ελευθερίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι τραγικό. Και δεν μιλάω στην Ενωμένη Ευρώπη, μιλάω στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, κράτη τα οποία έχουν βγει προχθές, η Μολδαβία έχει μεγαλύτερη επιχειρηματική ελευθερία από ό,τι έχουμε εμείς. Και φταίει ο φιλελευθερισμός. Όταν έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων τα τελευταία 35 χρόνια, φταίει ο φιλελευθερισμός. Και εδώ θα ξανάρθω στο προηγούμενο. Ποια είναι η ευθύνη των τοπικών επιτροπών. Όταν βγαίνω εγώ και μιλάω με κόσμο και μου λένε για φιλελευθερισμό και ότι αυτοί δεν είναι αριστερά, δικοί μας άνθρωποι. Ρε παιδιά, αυτή είναι η αριστερά. Δεν την περιμένετε εσείς και λέτε αυτή δεν είναι αριστερά. Εντάξει, δεν την ξέρανε. Μα τη δίνουν άλοθη. Όχι. Συγγνώμη. Όταν βγαίνουν δικοί μας άνθρωποι και λέγανε ο Βαρουφάκης, ξέρετε, λέει, διαπραγματεύεται. Και να τους δώσουμε πίσω. Διαπραγματεύεται, λέει ο Βαρουφάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, η παιδιά το Χαρέτος, όσοι και να τα πούνε. Όταν βγαίνουν οι δικοί μας και λένε να κάνει 2 από τα 10. Ποια 2 από τα 10 να κάνει. Όταν βγαίνανε και λέγανε ακόμα και δικοί μας, λέει να τελειώσει η λιτότητα. Δηλαδή, εμείς είμαστε βιτσιόζοι και θέλουμε να υπάρχει λιτότητα. Mm-hmm. Έτσι. Όχι, είσαι πολύ ξεκάθαρος. Θεωρώ ότι καταλόγησες και ευθύνες. Με ικανοποιεί πολύ η απάντησή σου. Δεν την πήρα από τον πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι σε ένα υγιές νουσού όπως είστε εσείς, τέτοιες προσεγγίσεις συμπληρώνουν για την άλλη. Να σου πω κάτι και να κλείσω για να μιλήσω για οι άλλοι. Νομίζω ότι, όπως έχει πει και ο Γκάντι, εμείς πρέπει να είμαστε η αλλαγή που πρέπει να φέρουμε. Κατανοητό. Θα πάω λίγο στον Πέτρο. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Να δούμε λίγο τη Νέα Δημοκρατία στη Νέα Σμέγνη και μάλιστα από το 2006 που έχω και εγώ άποψη και έχω και εγώ εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία στη Νέα Σμέγνη πλήγωσε και από τις δύο πλευρές της. Πλήγωσε δηλαδή και από την συμπεριφορά του κόμματος προς τις παρατάξεις και από τη συμπεριφορά των παρατάξεων μετά τη συμπεριφορά του κόμματος. Χρήσματα σταμάτησαν, νεοδημοκράτες μοιράστηκαν, τσακώθηκαν, υπήρξαν μεγάλες φθορές, υπήρξαν φθορές οι οποίες δεν έληξαν και ακόμα δεν έχουν λήξει. Υπήρξαν εγωισμοί οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα με τελικό αποδέκτη και κόστος τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι το 2010 και θα ρωτήσω τελικά αυτό που θέλω. Πέρναγα έξω από το περίπτερο του Στάθη του Κούπα. Ίσως κάποιες μέρες πριν τις εκλογές και πέρασε μια κυρία. Με συγχωρείς το 14. Μου είπε ποιος είναι δεξιός εδώ αγόρι μου. Δεν ήξερα τι να της πω. Και σε αυτό δεν θα κατηγορήσω ένα πρόσωπο. Θα κατηγορήσω όλη αυτή τη φθορά η οποία οδήγησε σε αυτές τις πολιτικές επιλογές. Έχει ζήσει αυτές τις καταστάσεις και τις έχει ζήσει και παλαιότερα. Δεν με απασχολεί τόσο να δώσουμε ευθύνες σε πρόσωπα, όσο στο γιατί φέρθηκαν έτσι κάποιοι άνθρωποι. Τώρα εγώ έχω μία άλλη άποψη. Η άποψη την ακούω. Η δικιά μου είναι ότι σε ένα Δήμο, μια άποψη η οποία τη λέω και θα τη λέω συνέχεια και δεν με ενδιαφέρει, ότι στα δημοτικά τα κόμματα πρέπει να μείνουν μακριά. Mm-hmm. Υπάρχουν χρήσιμοι δήμαρχοι οι οποίοι προσφέρουν και δεν μπορείς λόγω του κόμματος να τον αφήσεις στο πλάι. Mm-hmm. Τα λάθη που είπε η Νέα Δημοκρατία και μάλλον όχι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο καθένας πήρε το κόμμα και το τοποθέτησε ότι τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες δημοτικές εκλογές έμεινε απ' έξω. Σαφώς. Όλοι ήθελαν και έλεγαν ότι το κόμμα τους έδωσε το χρήσμα. Mm-hmm. Δεν είχε δώσει ποτέ σε κανένα. Στο μόνο που είχε δώσει από τότε ήταν μόνο στον Γιώργο το Σιότροπο. Mm-hmm. Είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και στο πιο παλιά, λίγο στον Πόποντα. Όχι στον Πόποντα, αλλά στον Γιώργο δεν είχε δώσει. Είχε δώσει στον γιατρό, στον κύριο που είχε τους Μολάους, mm-hmm. δήμαρχος. Σε αυτούς τους δύο. Δεν υπήρξε δηλαδή ποτέ στη Νέα Σμύρνη δύο δεξιές παρατάξεις, η μία με χρήσμα, η άλλη χωρίς. Με χρήσμα, όχι. Δεν υπήρξε ποτέ. Ναι. Ό,τι λένε, επειδή μια περίοδο μεγάλη ήμουνα πρόεδρος, mm-hmm. και το μήνυμα το έπαιρνα εγώ από, mm-hmm. το κόμμα. Και μας έλεγαν, κάντε ό,τι θέλετε. Το 6 δεν είχε ο Κουμπάς χρήσμα. Ναι. Το 6 είναι λίγο πιο πίσω. Είναι λίγο πιο πίσω.
Το 6 πήρε μετά ο κύριος Κούπας. Το 6 μάλλον. Και μάλιστα, τώρα, αν μιλήσω για τα 6, θα έρθω, θέλω λίγο πίσω να μείνω. Για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία και ξεκίνησαν τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας επί εποχής Γιώργου Σιότροπου. Χωρίς ο άνθρωπος να φταίει σε τίποτα, αυτά που δημιουργήθηκαν έφεραν το κόμμα πολύ πίσω. Εδώ στη Νέα Σμύρνη πληγώθηκε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά που είχαν γίνει εκείνη την εποχή. Μετά για το Γιώργο, για το Κούπα, για το Στάθη τον Κούπα, ναι, είχε δώσει χρήσμα η Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να τον καθοδηγήσει. Τη μία μέρα το πρωί του έλεγε θα κάνεις αυτό, το βράδυ έκανε άλλα ο Στάθης. Δεν ακολούθησε ποτέ τη γραμμή του κόμματος. Τα γνωρίζω γιατί ήμουν δίπλα του εκείνη την περίοδο. Και δυστυχώς όταν βρίσκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις ποιος είναι αυτός. Εγώ έμεινα δίπλα του. Άφησα τις δουλειές μου, διέθεσα πολλές ώρες. Δυστυχώς δεν πήραμε, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Ένα ευχαριστώ και αυτό δεν το πήραμε. Και μάλιστα δέχτηκα επίθεση ότι έχασε τις δημοτικές γιατί εγώ ήθελα να βοηθήσω τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Αυτή ήταν η σκέψη του η πολιτική. Και εδώ θέλω να κλείσω αυτό το θέμα και θέλω να πω, επειδή υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι αντιδήμαρχος, ότι ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια πολιτική οντότητα, ότι μπορεί να εκφράσει ένα λόγο πολιτικό. Θέλω κάποιος να μου πει πότε έχει εκφράσει ο Στάθης ο Κούπας πολιτικό λόγο. Ποτέ. Αυτά. Ενώ αναμφισβήτητα είναι ένας καλός επιστήμονας, τον γνωρίζουμε και κάποιοι από εμάς προσωπικά. Σαν επιστήμονα. Και πολύ πιθανόν να άξιζε και την οικονομική αντιδημαρχία από πλευράς επιστημονικής κατάκτησης. Δημοσιογραφικά θα συμφωνήσω ότι ο πολιτικός του λόγος διαχρονικά ήταν πολύ περιορισμένος. Θα πάω λίγο στον Κώστα. Μου δώσεις μια πάσα. Θα πάω λίγο στον Κώστα και θα τον ρωτήσω το εξής. Ο Πέτρος λοιπόν είπε ότι τελικά δεν έχει σημασία που πάει ο καθένας, γιατί όταν ένας δήμαρχος είναι καλός, αξίζει να βγει και δεν έχει σημασία αν στην κεντρική πολιτική σκηνή υπάρχει κόμμα ίδιο ή διαφορετικό. Αν κατάλαβα καλά, είσαι υπέρ των συνεργασιών αποχρωματισμένων τοπικών παρατάξεων. Επειδή εμείς μιλάμε και λίγο επιστημονικότερη γλώσσα, όπως ξέρεις και εσύ καλά, ένα μεγάλο κομμάτι ενός προϋπολογισμού του Δήμου είναι ένα ίσως κοντά το 1 δεύτερο ή σίγουρα το 1 τρίτο, είναι κρατική επιχορήγηση. Πόσο πιστεύεις λοιπόν ότι μια αποχρωματισμένη παράταξη, όπως του Σταύρου του Τζουλάκη σήμερα, όπως του Γιώργου του Κουτελάκη διαχρονικά, έχει περιθώριο να ελιχθεί δημοτικά και διαχειριστικά, όταν επάνω είναι κάποιος τον οποίο ο επικεφαλής δέχεται πολιτικά ή αρνείται πολιτικά. Να το πω πιο αναλυτικά, ίσως αν δεν το καταλάβεις. Ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης δεν έχει αναιρέσει ποτέ την πολιτική του σχέση με το Πασόκ. Όπως ο Στάθης ο Κούπας δεν έχει αναιρέσει ποτέ την πολιτική του σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ο Γιώργος Κουτελάκης δεν έχει αναιρέσει ποτέ την σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο εύκολο είναι λοιπόν για ένα μείγμα πολιτευτών με επικεφαλής μάλλον, προερχόμενο από ένα κόμμα, να εκτελέσει ή να κοντάρει τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος πρακτικά το χρηματοδοτεί. Γιατί είναι αυτός ο σκοπός να κοντράρει τον κρατικό μηχανισμό? Εγώ νομίζω ότι αλλού είναι το θέμα. Ότι από τη στιγμή μιλάμε για διαχείριση οικονομικών πόρων, δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο η ιδεολογία του καθενός. Γιατί η ιδεολογία δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι συγκεκριμένο. Και πολύ περισσότερο τον τελευταίο καιρό νομίζω έχουμε καταλάβει ότι σε πολλά σημεία η ιδεολογία είναι οικονομική. Σαφές, εντάξει. Αλλά να το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Εάν η πηγή όμως του ενός τμήματος του ποσού προς διαχείριση είναι κονδύλια του κράτους, πόσο εύκολα μπορεί να κοντράρει ένας δήμαρχος? Αυτό εξαρτάται της δομής του κράτους. Ο οποίος είναι Πασόκ,
αν κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Εξαρτάται τις δομές του κράτους. Εάν έχεις ένα κράτος το οποίο είναι πελατειακό ή αν έχεις ένα κράτος το οποίο είναι σύγχρονο. Ναι, ξέρουμε τι κράτος έχουμε. Βέβαια το ξέρουμε, αλλά εδώ πέρα εμείς νομίζω ότι είμαστε καλεσμένοι από μια κομματική τοπική επιτροπή. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε το τι στόχους έχουμε εμείς ακόμα. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και δεν το παίζω σαν το Luther King και Heaven Dream. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είναι απτά τα πράγματα και πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Να έχω ένα κράτος το οποίο να εξυπηρετεί τις δομές του, να ικανοποιεί τους πολίτες του, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους κατεύθυνσης. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εάν είμαστε κυβέρνηση, να κοιτάμε ο Δήμαρχος τι είναι. Mm-hmm. Ο Δήμος τι είναι. Mm-hmm. Τι ανάγκες έχει ο Δήμος. Αυτά. Και να αξιολογούνται. Να αρχίσει να μπει στην πολιτική μας ζωή η αξιολόγηση. Ασχέτως αν αυτή την εποχή τα 15 εκατομμύρια επιχορήγηση του Δήμου τα δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμαρχος είναι ΠΑΣΟΚ. Τι ρόλο παίζει αυτό. Να σου πω κάτι. Μία κυβέρνηση πρέπει να τα δίνει σε ένα Δήμο. Mm-hmm. Το τι είναι η κυβέρνηση και το τι πολιτικής προέλευσης είναι ο Δήμαρχος, mm-hmm. δεν νομίζω ότι πρέπει να συγχαιρεται. Mm-hmm. Πρέπει να είναι τελείως αδιάφορο. Mm-hmm. Είναι αυτό όμως που σου λέω. Αξιολόγηση. Κύριε Δήμαρχε, εγώ σου έδωσα 15 εκατομμύρια. Με κάποιες προϋποθέσεις. Τι τα έκανες. Mm-hmm. Όταν αξιολογούμε στην καθημερινή μας ζωή μέχρι και τον περιπτερά, δεν μπορούμε να το αρνούμαστε στο δημοσιοποιείο. Και τον περιπτερά δεν το λέω μειώνοντάς τον έτσι, επειδή είναι ο πρώτος που είναι κοντά μας, θα πάρουμε την εφημερίδα, τα τσιγάρα, ό,τι την τσίχλα, έτσι. Δηλαδή, άμα εμένα δεν μου αρέσει ο περιπτεράς γιατί δεν χαμογελάει, δεν θα ξαναπάρω από αυτόν. Τον αξιολόγησα ευθύς εξ αρχής. Εγώ κρατάω το πελατειακό κράτος, νομίζω είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό αυτό που είπες. Ξέρουμε όλοι το κράτος στο οποίο υπάρχουμε, ξέρουμε πόσο πελατειακό είναι και πόσο πελατειακό υπήρξε. Και έχουμε και έχουν πάρει όλοι και το κόστος των ευθυνών τους. Γι' αυτό πιθανότατα εν μέρη θα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Εν πωλήσω και κυρίως στις αξίες, όπως είπε ο Κώστας, και εν συνεχεία στην οικονομία. Θα ξαναγυρίσω λοιπόν πάλι λίγο σε σένα. Ο πρόεδρος, ξαναλέω, ήταν εδώ, οπότε θα του δώσω λίγο λιγότερο χρόνο. Πηγαίνουμε λίγο πιο κοντά λοιπόν. Περνάμε το 6 που υπάρχει ένα χρήσμα. Θυμάμαι ότι το 2006 η παράταξη αυτή βγαίνει δεύτερη. Δεύτερη. Το 10 πρέπει να βγει και τρίτη. Όχι, νομίζω ότι είναι ανάποδα. Πέσεις και βρεθείς ανάποδα εσύ. Νομίζω ότι το 6 βγαίνει τρίτη. Στο νήμα τρίτη από την Κατσέλη δεύτερη. Στο νήμα. Και το 10 χωρίς χρήσμα βγαίνει δεύτερη. Έχουμε λοιπόν αυτή την πτώση σε θέσεις. Και σε ποσοστά. Και σε σάφος και σε ποσοστά στην Νέα Σμύρνη. Και εν τέλει αυτή η παράταξη η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Στάθη τον Κούπα με στελέχη τα οποία και έφυγαν και πήγαν σε άλλους συνδυασμούς ή και όχι, είτε απομακρύθηκαν, είτε οικειοθελώς, είτε διαγράφησαν, τελικά το 2014, θα το πω δημοσιογραφικά, κλείνει, τελειώνει έτσι. Και τα στελέχη της κατεβαίνουν με μία άλλη ανεξάρτητη παράταξη. Τον αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία τον βλέπετε. Τον βλέπετε. Πέτρο. Κοίταξε, ο αντίκτυπος στη Νέα Δημοκρατία έχει προέλθει από τα πρόσωπα που προσπαθούν να εκπροσωπήσουν αυτή την παράταξη στα δημοτικά. Και δυστυχώς είναι για μένα προσωπικά ότι το χειρότερο. Δεν έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να μπουν μπροστά. Υπάρχουν στην παράταξη μας, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που μπορούν να, αλλά είναι επαγγελματίες, ασχολούνται με τη δουλειά τους και βλέποντας όλα αυτά απομακρύνονται και δεν συμμετέχουν στα κοινά. Και το βλέπουμε. Παρακολουθείτε Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθείτε τους διαλόγους τους. Εκεί βλέπεις, εγώ έτσι πιστεύω, ότι υπάρχει μια γύμνια. Λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τα θέματα που έχει ο Δήμος μας. Και όταν πας, πιάνουν ένα θέμα το οποίο μπορεί να το πάνε 3 ώρες, ενώ το θέμα αυτό μπορεί να κλείσει μέσα σε 10 λεπτά. Μόνο και μόνο για να βγάλουν κάποιο λόγο. Αυτό δεν είναι χρωματισμένο σε συγκεκριμένους όμως, είναι μια γενικότερη ατμόσφαιρα. Είναι, ναι, μα λέω για ένα δημοτικό συμβούλιο γενικά. Δηλαδή βλέπω μια απαξίωση να συμμετέχουν για υποψήφοι εκτός του ότι αρχηγοί δημοτικών παρατάξεων, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι. Mm-hmm.
και βλέπεις δημοτικούς συμβούλους αυτή τη στιγμή που δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν κάνει μία πρόταση μέσα. Μπορεί να μην παρευρίσκομαι πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά διαβάζω, προσπαθώ να μάθω τι γίνεται εκεί μέσα. Και δυστυχώς βλέπω έτσι μια παρακμή. Και να δούμε πώς αυτή την παρακμή μπορούμε να τη γυρίσουμε. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν λίγο ελεύθερος ο κόσμος. Να μπορέσουμε να βρούμε έναν, θέλετε, έναν άνθρωπο. Λένε πολλοί να βρούμε ένα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αρχίσουμε τα κομματικά, μακάρι να βρεθεί, να αρχίσουμε τα κομματικά. Εννοείς ένα στέλεχος κομματικό. Δεν θα γίνει εύκολα αποδεκτός στην τοπική κοινωνία και ίσως να μην είναι και σωστό. Ναι. Να μην είναι και λάθος αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι εύκολα αποδεκτή. Πιστεύω και ξαναεπανέρχομαι στο αρχικό μου που είχα πει ότι πρέπει να μείνουν ελεύθεροι. Ελεύθερα οι εκπρόσωποι των κομμάτων σε κάθε Δήμο να στηρίξουν αυτόν που πιστεύουν ότι προσφέρει στην πόλη τους. Γιατί δεν πιστεύω ότι γνωρίζει ο Α, γενικός διευθυντής του κόμματος, τι συμβαίνει στη Νέα Σμύρνη. Ποιος έχει προσφέρει, ποιος δεν έχει προσφέρει, δεν τα γνωρίζει. Απλώς θα τα δέχεται από τα κομματικά στελέχη ό,τι του λένε και αποφασίζει. Γι' αυτό εγώ το πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν ελεύθερα. Θα πάω πάλι στον Κώστα. Επειδή, όχι εμέσως πριν σαφώς, δώσαμε κάποιες ευθύνες και με ονοματεπώνυμο σε κάποιες περιπτώσεις. Άλλωστε δεν υπάρχει θέμα να ονοματίσουμε και κάποιον που κατά τη γνώμη μας ευθύνεται πολιτικά. Θεωρείς ότι η συμπεριφορά της του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια στο αφήστε τη Νέα Σμύρνη μόνη της έπαιξε ρόλο? Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα θέμα γενικότερης πολιτικής. Δεν νομίζω ότι άφησε μόνο τη Νέα Σμύρνη. Και πανελλαδικά. Πολλά θέματα, λίγος χρόνος βέβαια, έτσι. Γιατί δείξατε εύστοχα, ο Πέτρος, το επίπεδο των δημοτικών συμβούλων, των οποίων δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι διαφέρει από το επίπεδο των βουλευτών. Εμένα θα μου επιτρέπετε πάντοτε να κάνω μια αναγωγή στη γενικότερη πολιτική σκηνή. Επαναλαμβάνω, είμαστε της Νέας Δημοκρατίας εδώ μέσα. Ενός κόμματος πανελληνίου και όχι προσωπικού. Από το χώμα που έχουμε φτιάχνουμε τα τσουκάλια μας. Έτσι, έχει πει ο Καποδίστριας. Και αν θυμάστε στην αρχή, είπαμε ότι το πρόβλημά μας είναι πρόβλημα παιδείας. Εύστοχα ο Γρηγόρης είπε πριν ότι έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την πολιτική. Το κίνημα της πλατείας της Νέας Σμύρνης και των αγανακτισμένων φώναζε έξω οι 300, όχι με ονοματεπώνυμο. Δηλαδή έχουμε ρίξει μια κατεύθυνση αφηρημένα, όχι εμείς εδώ, ότι φταίει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Με κάποιο τρόπο λοιπόν έχουν τρομοκρατηθεί οι αξιόλογοι άνθρωποι. Αξιόλογοι υπάρχουν πολλοί. Ξακολουθούν να υπάρχουν. Μειώνονται. Έχουμε χρέος και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο μεθαύριο ως κυβέρνηση να βελτιώσουμε την παιδεία μας. Μάλλον να τη φτιάξουμε από την αρχή την παιδεία. Να βγουν οι αξιόλογοι άνθρωποι. Θα έρθω τώρα στο συγκεκριμένο αυτό που με ζήτησε, που είπες. Εγώ θεωρώ ότι όσο αρχίζει και μεγαλώνει ο αριθμός των δημοτών κάπου, χάνεται η δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης ώστε να μένουν ελεύθεροι οι πολίτες. Έτσι. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του κομματικού χρήσματος σε δήμους από έναν αριθμό δημοτών και πάνω. Θα έλεγα ενδεικτικά γύρω στους 50.000, θα μπορούσα να σου πω ίσως και μικρότερους. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό χρήσμα. Στη Νέα Σμύρνη, εκ του αποτελέσματος, η άποψή μου είναι ότι δυστυχώς διασπαστήκαμε πάρα πολύ. Εγώ για τον κόσμο που δεν το ξέρει, κατέβηκα δημοτικό σύμβουλο στις προηγούμενες εκλογές με τον συνδυασμό του Νίκο του Στέφου. Όλοι ήταν ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Και του Νίκο του Στέφου και του Τζουλάκη και του. Συγγνώμη, του. Πέντε μου, παιδιά, να παραξηγηθώ. Του Κουτελάκη. Όλοι και κανένα τελικά. Λοιπόν, αλλά γιατί όταν λέμε ανεξάρτητο, δεν σημαίνει ότι κανένα από αυτού δεν είχε πολιτική κατεύθυνση. Τρελαθούμε. Και βέβαια είχαν πολιτική κατεύθυνση. Πολιτική ιστορία. Όλοι δεν είχαν από πίσω του. Όχι γιατί πολλοί κόσμοι το παρεξηγεί αυτό. Λέει και ανεξάρτητο ή δεξιό. Άλλο τον άλλο το άλλο. Ανεξάρτητοι ήταν αυτοί. Εγώ κοιτάζω και βλέπω ότι δημιουργηθήκαν πολλές προσωπικές προστρίβες και το αποτέλεσμα ήταν ότι επειδή είχαμε ταυτόχρονα και περιφερειακές εκλογές και προεκλογές, δεν υπήρχαν εκλογικοί αντιπρόσωποι του κόμματος, δεν υπήρχαν εύκολα άτομα να στελεχώσουν το εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, κρίσιμες ιδιαίτερα ευρωεκλογές εκείνες και οι περιφερειακές, όπου τις πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις δύο στην
για την Αθήνα που μιλάμε, για την ομαρχία μας, την περιφέρειά μας, έτσι. Και στις επόμενες εκλογές που είχαμε, δύο βουλευτικές και η μία το δημοψήφισμα, αρκετοί κοιτάζανε ποιος είναι για να μην έρθω, καθόταν απόμακρα, να φύγει ο άλλος για να έρθω εγώ. Mm-hmm. Αυτό δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς. Εγώ, προσωπική μου άποψη, προσωπική μου θέση, δεν σημαίνει ότι πρόκειται να κατακρίνω τον οποιονδήποτε δεν θα την ακολουθήσει, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να το κάνει. Εγώ μιλάω σαν Κώστας Ξαρχάς καθαρά, ότι δεν προτίθεμαι ως στέλεχος της τοπικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Νέας Μύρη να ξανασχοληθώ με τα δημοτικά. Δεν πρόκειται να ξανακατέβω όπως είπα σε δημοτικές εκλογές. Είμαι υπέρ του κομματικού χρήσματος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να θεωρηθεί, να δοθεί χρήσμα σε ένα στέλεχος από τα σπλάχνα της παράταξης. Έτσι. Και μάλιστα κάποια ηλικία, επειδή τα προβλήματά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα, θεωρώ δεδομένο ότι δεν πρόκειται να πάρει τις εκλογές. Τις πρώτες. Το θεωρώ δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οπότε πρέπει να έχει ένα χρόνο, γι' αυτό μιλάω για μια νεαρή ηλικία, και ούτως ή άλλως είμαστε υπέρ της ανανέωσης. Τρανό παράδειγμα εδώ πέρα ο πρόεδρος, έτσι. Να έχει τον χρόνο να χτίσει και να εκπαιδεύσει στελέχη, να βγάλει στελέχη. Εντάξει. Αυτή είναι η δικιά μου η θέση. Στις επόμενες εκλογές, από μένα είναι άστοση, το συγγνώμη, έτσι. Την εντύπωση ότι έχω κάνει κάποιο τεχνικό λάθος. Όχι, δεν έχει κάνει κανένα τεχνικό λάθος. Always look at the bright side of life, έτσι. Πολύ καλή επιλογή. Ναι, πολλά χρόνια. Στις επόμενες, γιατί δυστυχώς, συμπίπτουν δημοτικές εκλογές, ευρωεκλογές και περιφερειακές εκλογές. Εντάξει. Εγώ θέλω να διαθέσω όλο μου τον χρόνο, τον κομματικό χρόνο, για τις ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές εκλογές. Εάν έχουμε επίσημο χρήσμα, θα βοηθήσω και εκεί δεν υπάρχει καμία εμβολία. Αν δεν έχουμε επίσημο χρήσμα, θα καθίσω πίσω, δεν θα ασχοληθώ καθόλου και βέβαια θα πάω να ψηφίσω. Προσωπική μου άποψη, δημοκράτης είμαι και στέλεχος της κοινωνίας. Λοιπόν, πριν κάνω ένα γρήγορο διάλειμμα για να πάρουμε και μια ανάσα και ίσως πιούμε και από το πολύ ωραίο εκεί που κάνει Τσίπουρο, σε παρακαλώ. Τσίπουρο που κάνει ο Ραπτός Κώστας. Μια ερώτηση στον Πέτρο και θα ξεκινήσω μετά με σένα, που είναι γλιτώσει λίγο. Έχω χαρώσει. Παρατήρησες εύστοχα ότι χρειάζεται μια ανανέωση προσώπων. Την έχουμε δει και στο πρόσωπο του αγαπητού μας φίλου, την έχουμε δει και στο πρόσωπο του Δημήτρη του Πανταζή, την έχουμε δει και στο πρόσωπο του Κώστα του Ξαρχά, ο οποίος τώρα ασχολήθηκε. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Και ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Υπάρχουν νέα πρόσωπα, όπως είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Γιώργος Λαβίτης, είναι... πρέπει να αναφέρω όλα τα ονόματα. Θα τα πούμε αμέσως μετά, απλά υπογραμμίζω ότι υπάρχει αυτή η... Ναι, υπάρχει μια ανανέωση. Ως παλιότερος, στο τοπικό πολιτικό κομμάτι, τι κίνητρα δίνονται σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό, δεδομένων και των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν και τις ζήσατε πολύ περισσότερο από μένα που τις είδα δημοσιογραφικά. Ποια είναι τα κίνητρα λοιπόν? Τα κίνητρα πρέπει να τους τα δώσουμε εμείς για να έρθουν να μας πλαισιώσουν. Γιατί μην ξεχνάμε, η πολιτική θέλει και πολλές θυσίες. Θυσίες, ακόμα και επαγγελματικές, χρόνο, πάρα πολλά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να καταφέρεις κάτι. Αλλά για να φέρεις τους νέους κοντά σου, πρέπει να τους προσφέρεις κάτι. Δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα γραφείο, το οποίο να λες ανοίγει 6 με 8 και τίποτα άλλο. Έτσι δεν θα τους φέρεις. Θα πω 2-3 έτσι. Μπορείς να βγάλεις ένα φυλάδιο, μια εφημεριδούλα, η οποία πάνω σε αυτήν την εφημεριδούλα να ασχοληθούν 10 παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν από ένα πολιτικό κείμενο μέχρι κινηματογράφο, μέχρι ανέκδοτα, μέχρι πολλά θέματα. Και να ασχοληθούν πολλά άτομα. Να δώσει διάφορες εργασίες. Έτσι θα τραβήξει το ενδιαφέρον του νέου να έρθει. Εάν ο νέος βέβαια σκέπτεται ότι θα έρθει στο γραφείο για να μπορέσει να διοριστεί αύριο, κάνει μεγάλο λάθος. Έτσι χάνουμε κάθε επαφή με την πολιτική. Παρόλο που ακόμα ισχύει. Ισχύει, δυστυχώς ισχύει. Και αυτό ήταν το πρόβλημα της νεολαίας που δημιουργήθηκε, γιατί η νεολαία πίστευε ότι μπορούσε, εγώ θα τα πω έτσι λίγο σκληρά, να κάνει κουμάντο και στους βουλευτές και στους υπουργούς και τελευταία στον ίδιο τον πρόεδρο. Να πάνε. Εγώ χαιρετίζω
την απόφαση του Κυριάκου. Χαιρετίζω την απόφαση του Κυριάκου, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ήταν λίγο επιδερμική όμως. Το να καθαρίζεις τα κεφάλια. Προς στιγμή, ακόμα θα δούμε, γιατί δεν έχει κατά. Μέχρι στιγμής. Ναι, ήταν λίγο επιδερμική. Ακόμα, ναι, δεν έχει το περιθώριο, γιατί έχει μπροστά του το συνέδριο. Και δεν είχε τα περιθώρια για να προχωρήσει στις άλλες κινήσεις, οι οποίες θα έρθουν μετά το συνέδριο. Εγώ πιστεύω στον Κυριάκο ότι μπορεί, γιατί απέναντι στον... τώρα ξεχάμε. Στον Αλέξη, όπως στον Τσίπρα. Τον Πρωθυπουργό. Ναι, στον Πρωθυπουργό. Είναι το μόνο κεφάλαιο που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που μπορεί να παρέμβει απέναντι στον Αλέξη. Εάν χάσουμε και αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θεωρείς ότι η ηλικία του Κυριάκου Μητσοτάκη παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο, βεβαίως παίζει ρόλο. Παίζει και η δηλαδή, ηλικία, αλλά όχι μόνο η ηλικία, είναι και οι σκέψεις. Έτσι. Είναι και οι σκέψεις. Είναι προοδευτικός. Προοδευτικός, θα διαφωνήσω ανάλογα πώς το λέμε το προοδευτικός. Έτσι. Εντάξει, εγώ είμαι, μπορώ να σου πω, πάντα συμμετέχω στο ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Εντάξει, γιατί θέλω να κοιτάξω και τον φτωχό που έχει ανάγκη και πρέπει να κάτσω από πάνω του να δω τα προβλήματά του, όπως θέλω να δω και στο βιομήχανο ποια προβλήματα δημιουργούνται και δεν μπορεί να προχωρήσει και να επενδύσει. Όλα αυτά. Και επειδή ασχολούμαι με το εμπόριο, τα προβλήματά μας είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακούει ιδιωτικό τομέα, βγάζει σπηριά. Καλά, είναι... πουλάει και κανένα λιμάνι που και που βέβαια, αλλά ναι, άλλοτε βγάζει, άλλοτε πουλάει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ναι, τι γίνεται. Πουλάει, ναι. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Θα το ξαναπάρουμε πίσω το λιμάνι, ναι, λέει ο Υπουργός. Ναι, ο Υπουργός είπε θα το ξαναπάρουμε ναι, πίσω. Είπε ότι υποσχεθήκανε. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ήταν που το 8 κυνηγούσαν τον Καραμαλή. Σαφώς. Γιατί θα έδινε το λιμάνι στην Κόσκο. Σαφώς. Όχι μόνο αυτοί και κάποιοι άλλοι. Και ξεχνάμε και τους κάποιους άλλους. Και που κλαίγανε στο λιμάνι με τον ακριβό. Όπως ήταν και το Πασόκ, το οποίο το αγαπήσαμε απότομα και κάπου εδώ πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας απέναντι στο Πασόκ και στον κύριο Παπανδρέου που ήθελε. Δυστυχώς δεν άκουσα τη συνέντευξή του. Εχθές ήταν. Σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει ακόμα. Αυτός ο άνθρωπος που έβαλε σε αυτό το λούκι την Ελλάδα με το Δουνουτού. Αυτό τον άνθρωπο προσπαθούν κάποια οικονομικά συμφέροντα να τον φέρνουν συνέχεια επάνω. Αν μου επιτρέπεις μια, ναι, ένα σχόλιο. Η Παπανδρέου. Με ένα μικρό γιώτα και όχι με ήττα, έτσι. Γιατί είναι και η βάση. Ασχέτως οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και τάξη μεγέθους χρέους, το οποίο όπως ξέρουμε όλοι συσσωρεύει, πρέπει να τάισαν πάρα πολλές γενιές Ελλήνων πολιτών. Σήμερα λοιπόν ενδεχομένως πολλοίς κόσμος και να μην είναι μόνο τα συμφέροντα, γιατί πάντα είναι και αυτά, μπορεί στους Παπανδρέου να χρωστάνε 20 χρόνια ζωής, 20 χρόνια σπουδών του παιδιού τους, 20 χρόνια απόκτησης κατοικίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ονοματεπώνυμο των πολιτικών με τα αρνητικά τους χαρακτηριστικά, την κακή διαχείριση και τις όποιες πολιτικές, τα ίσαν γενιές στην Ελλάδα. Και δεν θα διαφωνήσει κανένας μας. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Η οικογένεια όμως, η οποία από τον Παπανδρέου βρήκε δουλειά, θα παραμείνει παπανδρεϊκή. Και ξεπληρώνει γραμμάτι ακόμα. Νομίζοντας ότι ξεπληρώνει ακόμα γραμμάτι. Και γι' αυτό υπάρχει λοιπόν ακόμα ο κάθε Παπανδρέου. Ο κάθε Παπανδρέου δεν υπάρχει. Η δυναστεία ίσως να τελείωσε, γιατί αυτό είναι η πρώτη φορά που έχουμε βουλή χωρίς Παπανδρέου μετά από 60 χρόνια, έτσι. Και χωρίς άλλα ονόματα μεγάλα έχουμε βουλή. Μιας και μιλάμε για τους Παπανδρέου αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο Γέρος, Ανδρέας και ο Γιωργάκης. Αυτοί όλοι που χρωστάνε τα σπίτια τους, την εκπαίδευση των παιδιών τους, τα αυτοκίνητά τους, τις συντάξεις τους των 2.700 τώρα, έχουν μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά κάποιοι μπορεί και να πέθαναν, ευτυχισμένοι, έτσι. Πέθανα και ήμουν καλά. Καλά, εντάξει, μιλάμε για αυτού που ζουν τώρα. Αυτοί που πέθανε, σαφώς, αλλά... μιλάμε για αυτού που ζουν. Ναι, ναι. Η συντριπτική του πλειοψηφία πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Γιατί για να διατηρήσει τα κεκτημένα. Εμείς μιλάμε για να αλλάξει αυτή η κοινωνία όμως. Να σου φέρω, αν θες, ένα σχηματικό παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα χρεοκόπησε η ηλεκτρονική. Για να πούμε και τον προσχηματικό λόγο της αριστεράς, εννοείται δεν είδαμε κανένα τίποτα συμπαράσταση στους απολυμμένους, δεν είδαμε κανένα γάντι να σηκώνεται. Ο Καλάρης παραμένει του έχοντος. Από την εταιρεία, ό,τι έχει. Όταν φτάσει να μπει ο. Εδώ βγήκανε και είπανε με το κόμπλεξ που έχουν απέναντι στην ιδιωτική οικονομία και στον οποιονδήποτε επιχειρεί, να καταργηθούν οι ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή που είναι τώρα και να είναι υπεύθυνοι για την προσωπική του εταιρεία οι μέτοχοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακόμα πράγματα τρελά. Συνεχίζω και σε αυτό το οποίο έλεγε ο Πέτρος πριν για τα προβλήματα που έχουν. Να μην πούμε για τις γραμμές που είναι κλεισμένες των τρένων ένα μήνα και δεν ενδιαφέρεται κανένας για τα προβλήματα. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Έκλεισε ηλεκτρονική. Δεν είδαμε το προσηματικό λόγο της αριστεράς και τρελαινόμαστε με αυτό που έγινε. Μένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει, τι κοινωνία με ενδιαφέρει να έχουμε. Να κλείνει ηλεκτρονική. Γιατί η κάθε ηλεκτρονική πρέπει να μπορεί να κλείνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί την έκλεισε η αγορά για ένα προϊόν ακριβό, για ένα προϊόν σκάρτο, ή γιατί έκανε παρανομίες και έχω ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την έκλεισε. Έχω 400 άνεργους. Να μην με ενδιαφέρει γιατί έχω τόσο μικρό ποσοστό ανεργίας και να μην τους ενδιαφέρει ούτε αυτούς γιατί σε ένα μήνα βρουν δουλειά. Αυτή είναι η κοινωνία που πρέπει να φτάσουμε να έχουμε. Αυτή η κοινωνία όμως γίνεται με επενδύσεις, με μείωση φορολογίας, με απελευθέρωση του εμπορίου και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Και να καταλάβει ο κόσμος ότι ο επιχειρηματίας δεν είναι κλέφτης εκ προημίου. Επειδή εμείς ζηλεύουμε και θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γειτονά, εμένα δεν με νοιάζει αν ο Πέτρος έχει καγέν. Εκπληρώσει τους φόρους του. Να είναι καλά να τη χαίρεται. Δεν έχει, το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, νομίζει, δεν έχει καγέν, όσο ξέρω τουλάχιστον έτσι. Όχι, να είναι καλά ο άνθρωπος να τη χαίρεται. Έχει τη δυνατότητα να έχει σπίτι στη Μύκονο. Να είναι καλά να έχει να το χαίρεται. Να μην έχουμε κόμπλεξ με τον καλύτερο. Να θέλουμε και εμείς να γίνουμε καλύτερο. Πριν κλείσω, θέλω να σου ρωτήσω κάτι γιατί μου αρέσει η προσέγγιση σου. Εάν ο Πέτρος ήταν επιχειρηματικός ανταγωνιστής σου, ναι, που λάγατε το ίδιο προϊόν ή την ίδια υπηρεσία, ναι, θα είχες αυτή την επιχειρηματολογία που έχεις? Θα ήθελα να γίνω καλύτερος, να πουλήσω καλύτερο προϊόν από τον Πέτρο. Άρα λοιπόν εσύ έχεις ανταγωνιστική διάθεση και όχι εξολοθρευτική διάθεση. Εγώ θέλω να κερδίσω. Για να κερδίσω, ο πελάτης μου είσαι εσύ. Σου πουλάμε το ίδιο προϊόν, θα πρέπει να το πουλήσω καλύτερα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Σαν έμπορος. Αν δεν υπάρχει, πάω να είμαι φιλελεύθερος. Σαν έμπορος, θα σου πω ότι αν έχουμε το ίδιο προϊόν, θα προσπαθήσω ή να κάνω καλύτερο το προϊόν για να μπορέσω να το ξεπεράσω. Αυτό είναι. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ανταγωνισμό. Προς όφελος δικό σου. Ναι. Θα πέσει η τιμή. Γιατί βλέπω ότι είμαι ακριβότερος και έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν θα πας δηλαδή να του πεις να κάνουμε ένα καρτελάκι να τις κρατήσουμε πολύ ψηλά. Εδώ είναι η ευθύνη του κράτους. Εδώ, ναι. Τώρα, έτσι. Εδώ είναι και η ευθύνη του κράτους. Εδώ, είναι και ευθύνη. Εδώ μπαίνει το κράτος να το σπάσει. Εδώ βγει. Λοιπόν, κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα γιατί είναι πολύ ωραία η κουβέντα. Απλά ξέφυγε λίγο. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για τα πρόσωπα που αναφερθήκατε και αν θυμάστε τους σταυρούς τους πέραν από εσάς. Ποιο είναι το αύριο της τοπικής? Και εδώ νομίζω ότι θα έχει περισσότερο χρόνο. Συνεχίζω μια χαρά εγώ έτσι βασίλω. Ο πρόεδρος, εσύ συνεχίζεις, απλά να δούμε και λίγο το αύριο και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποιο θα είναι και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας, Νέας Μύρου. Ναι. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος.
Και εγώ του λέω τότε Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί τρέχει το καρσόνα με σερβίρι. Και εγώ του λέω τότε Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με. Λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, επιστρέψαμε πια με νερό τελικά, αγαπητέ Κώστα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Νομίζω ο πρόεδρος τώρα θα έχει το λόγο. Πες μου για τα υπόλοιπα μέλη του Ρουσού. Ποιοι είναι και όσους σταυρούς θυμάσαι, για να δούμε έτσι δεν και λίγο. Δεν τους θυμάμαι καθόλου. Θυμάσαι... Δεν τους θυμάμαι καθόλου σχεδόν. Ας πω, σας πω τη σειρά όμως. Τη σειρά τη θυμάμαι. Και τους τίτλους που πήρανε, γιατί έχετε και λοιπόν... ταμεία πλέον και γενικό γραμματέα. Πρώτο λοιπόν είναι ο Πέτρος Κουκάς με τους περισσότερους σταυρούς, 140. Mm-hmm. Δεύτερος είναι ο Ανδρέας ο Πάγκαλης με 133, ο οποίος είναι και ο αντιπρόεδρος στο Ρέτα Σίγμα. Τρίτη βγήκε η κυρία Άσπη Χρυσικοπούλου, η οποία είχε αυτή, εκείνη 120 κάτι. 100. Παλιά καραβάνα πέτω και αυτή, έτσι. Ναι. Και ο Πάγκαλης, και ο Ανδρέας ο Πάγκαλης. Την ανατοπική, ναι, την ανατοπική. Τέταρτος... Τέταρτη. Ήταν η κυρία Καλιάνη με 90. Ναι, πες το δυνατά, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Με καλός ο αριθμός αυτός. Ναι, πέμπτος ο κύριος Ξαρχάς με 74. Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Συγκούσεις. Έκτος ο κύριος Βασιλόπουλος. Κύριος Φαντάζης, 71. Και έβδομος ο κύριος Βασιλόπουλος. Έβδομος ο κύριος Βασιλόπουλος. Με πώς. 70 νομίζω. 69. 69 ή 70. Πιο κάτω. 68, όχι δεν μπορεί πιο κάτω πολύ. Γιατί 66. Ναι, όχι. 8ος είναι ο κύριος Γρηγοράκης. Και ένατος είναι ο κύριος Λαρίσης. Ναι, ο κύριος Λαρίσης είναι 56. Με 56. Και είναι κοντά ο κύριος Γεωργοράκης με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ναι, τώρα θα είναι γύρω στους 60-62, όχι 64-62, κάπου εκεί. Εγώ δημοσιογραφικά θέλω να προσθέσω και τις ιδιότητες κάποιων από τους ανθρώπους του Ρουσού, οι οποίοι έχουν παρουσία και σε τοπικές παρατάξεις. Ο κύριος Πάγκαλης είναι στην παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη. Θα τονίσω. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πρώτος σε σταυρούς, νομίζω. Προερχόμενος. Και πρώτος σε σταυρούς στις τελευταίες εκλογές, πράγματι. Ο Μανώλης ο Γρηγοράκης είναι στην παράταξη αυτή τη συμμαχία, αυτό το μείγμα, εν πάση περιπτώσει, του Στάθη του Κούπα και του Δημάρχου του Τζουλάκη, κυρίως Πασόκ. Όχι. Γρηγοράκης. Ναι.
Παραμένει στην παράταξη του Νίκου του Στέφου, λοιπόν, απολογούμε δικό μου λάθος, την οποία παράταξη είναι και ο Δημήτρης ο Πανταζής δημοτικός. Πρώτος ήταν με Σταυρός ο Δημήτρης ο Πανταζής και δεύτερος ο Μανώλης ο Γρηγοριάκης. Άλλο αν ο Μανώλης ο Γρηγοριάκης συμπεριφέρεται με μια, αν θέλει, συμπάθεια στην παράταξη του Δημάρχου, δικαίωμά του είναι. Δεν έχει ανεξάρτητος πλέον. Είναι δικαίωμά του. Δεν είναι ανεξάρτητοι τα δύο παιδιά, δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί επίσημα και έχουν μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκπροσωπώντας την παράταξη με την οποία κατέβηκες και εσύ. Και θα, εδώ, αν μου επιτρέπεις να πω έτσι ένα στατιστικό στοιχείο, μιας και είπες ότι είμαι καλός αριθμός, το 30% των υποψήφιων είχαν κατέβει με την παράταξη του Στέφου. Από τους 19, οι 6 είχαν κατέβει με το πρώτο Στέφου. Μάλιστα. Αυτό είναι κάποιο συμπέρασμα πολιτικό ή όχι. Τίποτα. Απλά είπες έτσι. Τι εννοείς, τι εννοείς. Από τους 19 υποψήφιους που ήμασταν για την Τοπική Επιτροπή, έξι άτομα ήμασταν και υποψήφοι στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Ο πρόεδρος λοιπόν δεν ήταν υποψήφιος. Στον πρώτο γύρο τη στήριζα όμως. Ναι, δεν υπήρξε σε ψηφοδέλτιο. Κύριε Κουτελάκη, δεν υπήρξα. Μπορώ να πω ότι αυτή είναι η εννέα. Ο Γιώργος Λαρίσης, είπαμε, και ο Δημήτρης Πανταζής. Και ακριβώς μία ψήφο μετά τον κύριο του Λαρίση ήταν ο Νίκος Σταυρός, που είναι ο πρώτος επιλαχόντας. Και δύο ψήφους πίσω από τον κύριο Λαρίση είναι ο κύριος Βουδούρης, ο οποίος είναι ο δεύτερος επιλαχόντας. Ενημέρωσε μας από το Δουσού ποιοι κατέβηκαν υποψήφοι και δεν εξελέγησαν, όπως ο Κώστας. Ο Κώστας κατέβηκε με την παράταξη του Νίκου. Τέφου δεν βγήκε. Ποιος άλλος. Ο Γιώργος Λαρίσης, ο Γιώργος Λαρίσης, ο κύριος Κουτελάκη, και είναι στο Δουσού. Και είναι στο Δουσού, είχε κατέβει την παράδειξη του κύριου Κουτελάκη. Ο κύριος Βασιλόπουλος είχε κατέβει την παράδειξη του κύριου Κουτελάκη, έτσι, αν δεν μεταγίνω γενίου, ναι. Και αυτός δεν είχε εκλεγεί. Η κυρία Καλιάν είναι στα πολιτικά της πόλης νέα. Όχι, υποψήφιοι, καθαρά υποψήφιοι σε ψηφοδέλτιο. Νομίζω κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Αν το Κουτελάκης λοιπόν δεν το είπες από τιμωρία. Ναι, δεν έχουν εκλεγεί. Από το Δουσού. Να πούμε και αυτό που δεν έχουν εκλεγεί. Μια σκηνή. Δηλαδή είπα τους δύο επιλαχόντες, τους δύο πρώτους επιλαχόντες. Υπάρχουν άλλα 7 άτομα. Είναι ο. Τώρα χωρίς να θυμάμαι τη σειρά. Είναι η Στανίση Κωνσταντίνα από την ΟΝΕΔ. Είναι ο Άγγελος Σκοπολίτης, ο οποίος ήταν και μέλος της ΟΝΕΔ Νέας Μήνης πολλά χρόνια παλιότερα. Ήταν και πρόεδρος της ΟΝΕΔ Νέας Μήνης κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Περισσότερα, ίσως έχει και μέλος της Οπτικής Επιτροπής και διατήρηση. Ήταν και στο κόμμα του κ. Καμένου. Ήταν και στο κόμμα του κ. Καμένου πρόσφατα. Αρκετοί, ναι. Αρκετοί ήταν σε άλλα κόμματα, ακόμα και μέσα από την Επιτροπή. Οπότε ας μείνουμε, στους εκλεγμένους. Υπήρχε ο κ. Σαράντος Λέκας, οικονομολόγος. Ο οποίος και αυτός διεκδίκησε με τον Νίκο τον Στέφο μαζί σου. Όπως και ο κ. Σκοπελίτης. Αυτή είναι εκτός Δουσού. Εκτός Δουσού. Ναι, η κυρία Μωραΐτου, η κυρία Σταυριανού. Εντάξει, είπαμε το 90% πιθανόν, έτσι. Ο κ. Αργυρόπουλος. Ο κ. Ηλίας Αργυρόπουλος, ναι. Και εδώ στελεύει το μυαλό. Εντάξει, κάπου τελειώνει αυτό. Αν και ξέρω ότι ο Πέτρος, επειδή έχει επιχειρηματολογήσει στο ότι τελικά δεν έχει σημασία αν είσαι σε μια τοπική και συμμετέχεις σε μια ανεξάρτητη παράταξη, εγώ παρόλα αυτά θα τονίσω ότι άκουσα το Κουτελάκη πάρα πολλές φορές και αν δεν το πες για τιμωρία, υπάρχει ένα πνεύμα ανθρώπων οι οποίοι επέλεξαν στις τοπικές εκλογές να διεκδικήσουν την εκλογή τους με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Το οποίο δεν το δίνω ούτε ως αρνητικό, ούτε ως θετικό, το δίνω ως χαρακτηριστικό. Ούτως γι' αυτό σας ρώτησα. Ποιοι είναι πού. Όλες οι παρατάξεις, οι τρεις, παρόλο που δεν είναι τρεις πρώτες, η πρώτη, δεύτερη και η τέταρτη ουσιαστικά, είχαν έντονο το στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας. Και η παράταξη του Τζουλάκη το είχε, και η παράταξη του Τελάκη το είχε, και η παράταξη του κ. Στέφου. Είχαν, ο κ. Στέφος λίγο περισσότερο κρόση, γιατί υποχρεώνεται και εκείνος από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά οι δύο, τέλος πάντων, κύριοι μονομάχοι, ο κ. Τζουλάκης και ο κ. Κουτελάκης, είχαν πολύ έντονο το στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοδέλτιά τους. Παρόλο που ο ένας προσδιορίζεται στον χώρο του Πασόκ και ο άλλος ενδεχομένως στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε. Ήταν ξεκάθαρο ότι και οι δύο είχαν πολλούς Νέα Δημοκράτες μέσα στην ψηφοδέλτιά τους. Θα ξαναπάω στον Πέτρο που γνωρίζει καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν άκουσα πουθενά το όνομα Κούπα, όχι ως υποψήφιος. Γενικά δεν ξέρω αν ήρθε, αν ψήφισε. Δεν άκουσα πουθενά το όνομα Δήμητρα Νάνου. Δεν άκουσα πουθενά το όνομα Γιάννης Δημάκης. Δεν άκουσα ανθρώπους οι οποίοι. Σαφώς είναι γνωστοί νεοδημοκράτες στη Νέα Σμύρνη. Και στην παράταξη πνευματικά του Δημάρχου. Όπως μπορεί και κάποια άλλα να μην τα άκουσα και δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Γιατί πιστεύεις ότι
ένας αριθμός νεοδημοκρατών, που δεν είναι μόνο αυτοί, αλλά αυτοί συμπτωματικά είναι και Δημοτική Συμβουλή, απήχαν και από την υποψηφιότητα και πιθανόν και από την όλη δραστηριοποίηση στις εκλογές. Όχι, ο κύριος Κούπας, από ό,τι γνωρίζω και τον είδα, ήρθε ψηφία η κυρία Νάντζη, και η κυρία Νάντζη, και η κυρία και η κυρία Μαϊντανά από την πλευρά του κύριου Κούπα. Αντιδρούσε με την υποψηφιότητα, επειδή ήταν νεαρός, είπε ότι δεν θα έρθει να ψηφίσει. Αντιδρούσε πάνω στην υποψηφιότητα του Γρηγόρη. Δεν το συσχέτισε με δική του υποψηφιότητα, αντιδρούσε στην υποψηφιότητα του. Ναι. Τίποτα άλλο δεν νομίζω ότι υπήρχε. Από το παλιό, αν θέλεις. Ναι, δεν υπήρξε. Από το παλιό δε σου, ποιοι δεν συμμετείχαν. Δεν υπήρχε η κυρία Χαραλαμπίδου, δεν υπήρχε η κυρία Ρόκου, δεν υπήρχε ο κ. Γιωργούσης, δεν υπήρχε η κυρία Ζησίμου. Η κυρία Μεντανά, η οποία ήρθε όμως. Για ποιο λόγο πιστεύεις εσύ που έχεις ζήσει και το παλαιότερο περιβάλλον και το νεότερο, έχεις δηλαδή βλέπεις και αυτή, ζεις και αυτή τη μετάβαση, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν φάνηκαν παραπάνω από το μόνο να ψηφίσουν για όσους ψήφισαν? Κοίταξε, αν ξεκινήσουμε. Είχαν και αυτοί πρόβλημα με το νεαρό παιδί. Ξεκινήσω από τους παλαιότερους, πως ήταν η κυρία Ζησίμου και η κυρία Μαϊντανά. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος δίνει ό,τι μπορεί, το έχει δώσει και κάποια στιγμή αποχωρεί. Είναι κάποια στιγμή να έρθουν, όπως λέμε, να μπουν νέοι άνθρωποι. Είναι υγιές αυτό που περιγράφεις, λοιπόν. Βέβαια. Δεν είναι κάτι ανυγιές. Όχι. Ισορροπίες. Όχι. Να περάσουν κάποιοι, όπως πέρασε ο Κώστας μέσα. Όπως πέρασε ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Να έρθουν νέοι άνθρωποι. Ωραία, ο Πανταζής, η κυρία Καλιάνη, που είναι καινούργια. Ότι να ξεφύγουμε και λίγο, γιατί κάποιοι από τους παλιούς μεταφέρανε κάποιες νοοτροπίες, οι οποίες τις συνδέανε πάντα με τα δημοτικά. Το οποίο είναι λάθος κατά σένα. Είναι λάθος. Παρόλο που πρόσωπα του Δουσού πολιτεύονται στα τοπικά. Βρίσκεσαι στην τοπική και αν προσφέρεις σε αυτό το χώρο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και εκεί πάνω πρέπει να κοιτάξεις ιδεολογικά, και να δεις πώς θα προχωρήσουμε. Πρέπει δεν πρέπει. Πες το. Πες το με όποιο τρόπο νομίζεις ότι λέγεται, δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αποσυρθούμε, ότι αν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε κάνει και κάποιο κακό σε αυτή την παράταξη. Ξεχάσαμε την κυρία Κασίμη μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι και σύμβουλος στο Γιώργο Κουτελάκη, αλλά δεν είναι στο Δουσού, έτσι. Στο Δουσού. Όχι, δεν είναι. Δεν θυμάμαι εγώ. Ναι, δεν είναι, απλά είναι στο περιβάλλον Νέας Δημοκρατίας αναμφισβήτητα. Πάντα την αγαπάμε και πάντα είναι μαζί μας, ναι, απλά όντως δεν είναι. Φάνηκε τώρα που στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά κάποιοι έκαναν κακό στην παράταση και κάποια στιγμή έπρεπε να το καταλάβουν και να αποχωρήσουν. Μέχρι να το καταλάβουν ήταν εκεί δηλαδή, έτσι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Και αυτά ήταν τα προβλήματα εδώ της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να καταλάβουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκει σε κανένα μας. Δεν βγαίνουμε έξω να πούμε το κόμμα ανήκει σε μένα, σε κανέναν. Ανήκει στους νεοδημοκράτες. Εμείς βρισκόμαστε μέσα για να προσφέρουμε και να προωθήσουμε τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν μπόρεσαν πολλοί να το καταλάβουν. Και νόμιζαν ότι παραμένοντας εκεί, ότι ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες που εκπροσωπούσαν αυτό το χώρο. Έκαναν κακό. Για μένα έκαναν κακό. Και όταν ανέλαβα, πάντα μέσα στο μυαλό μου ήταν ότι έπρεπε αυτός ο χώρος να κοιτάξει διαφορετικά έξω τον κόσμο. Συνεργάστηκες, Πέτρο, με αυτούς τους ανθρώπους που θεωρείς ότι κάποιοι κάναν πολιτικό κακό, υπήρξες συνεργάστης? Στην αρχή έπρεπε να συνεργαστείς. Γιατί πώς να το καταλάβω, αυτό το έπρεπε, πώς να το καταλάβω? Ναι, πώς να το καταλάβεις. Για να μπορέσεις να έρθεις σε αυτά που έχεις στοχεύσει, δεν μπορείς να συγκρουστείς άμεσα. Γιατί αν συγκρουστείς άμεσα θα το χάσεις το παιχνίδι. Ναι. Πρέπει. Όταν ξαναξεκινήσει όμως θα ξεκινήσει καθαρό. Μπράβο. Θα ξεκινήσει καθαρό.
Πρέπει μέσα από τη δουλειά σου, γιατί κάποια στιγμή μέσα από τη δουλειά δεν μπορούσαν να σε παρακολουθήσουν. Mm-hmm. Έτσι. Είναι εδώ η Νέα Δημοκρατία, η κεντρική της Νέας Σμύρνης, προχωρούσε, η επάνω έμενε πίσω. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει. Και σιγά σιγά δημιουργούνται τα προβλήματα όταν και έκλεισε και όλα και ήρθαν κάτω στη δικιά μας τοπική. Δεν μπορείς να συγκρουστείς με κάτι άμεσα. Mm-hmm. Πάντα προχωράς με ένα σχέδιο, κάνεις κάποιες προβλέψεις. Κουβαλάς και την ΤΟΥΠΑ όμως, έτσι. Την κουβαλάς την ΤΟΥΠΑ. Την κουβαλάς. Mm-hmm. Την κουβαλάς. Μερικοί που αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους θυμάμαι να ήρθαν επί εποχής Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όλοι αυτοί. Και πίστεψαν ότι έπρεπε να κάνουν κουμάντο γενικά στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Όποιον έβλεπαν καινούριο, προσπαθούσαν να τον διώξουν. Mm-hmm. Δεν άφηναν να μπει καινούριο αίμα μέσα. Το είδα και όταν κατέβηκα εγώ για πρόεδρος, η μάχη που έγινε εναντίον. Mm-hmm. Ήμουν και νεότερος, έτσι. Ότι την πρώτη φορά τους έπιασα ότι άνοιγαν την κάλπη και έριχναν μέσα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και έφτασα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Κανένα δεν εκκλείσεται από εμάς, νομίζω δεν μας εκκλείσει αυτό. Για πρώτη φορά στη ζωή μου να βγω έτσι εκτός σε αυτού και να τους κλείσω μέσα όλους. Έκλεισα την πόρτα. Και κλείδωσες, κάτι νομίζω. Κλείδωσα. Και σταμάτησα την κάλπη. Γιατί έβλεπα. Περιγράφει νοθεία τώρα, έτσι. Νοθεία περιγράφει. Στεγνά. Νοθεία. Okay. Η οποία αναγκάστηκε και βέβαια επειδή σταμάτησε τη διαδικασία και ήρθε από το κόμμα και μπήκε μια τάξη. Μάλιστα. Και τότε πήραμε μια ψήφο, ήταν πρώτη φορά που βγήκα πρόεδρος, μια ψήφο από την κυρία Μίντανα. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε αυτό. Δεν αφήνανε να περάσει το καινούριο. Mm-hmm. Κάτι καινούριο. Ας. Όπως αφήσαμε να μπει ο Γρηγόρης. Γιατί mm-hmm. μερικοί αντιδρούν ακόμα mm-hmm. για τον φυσικά. Γρηγόρη. Αντιδρούν. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά με τα νέα παιδιά που μπήκαν και όταν λέω νέα, όχι μόνο σε ηλικία. Και σε ιδέες που και σε ιδέες. Μίλαγα σήμερα με την κυρία Καλιάνη και μου έδινε κάποιες ιδέες που σκέπτεται να κάνει mm-hmm. στην τοπική. Που σκέπτεται, όχι που σκέπτεται να κάνει. Που σκέπτεται να κάνει, όχι που απλά σκέπτεται, γιατί σκεφτόμαστε όλοι από ιδέες. Σκέπτεται να κάνει. Ναι. Να κάνει και περιμένει πότε θα κάνουμε ξανά συμβούλιο. Mm-hmm. Για να προτείνει να κάνει τις προτάσεις της. Και αυτό με ενθουσίασε, ότι έχει κάτσει και έχει σκεφτεί. Mm-hmm. Βλέπεις ότι όταν μπαίνει κάποιο καινούργιο, έρχονται και καινούργιες ιδέες. Σαφώς. Θα επιμείνω λίγο σε σένα, πριν πάμε στο αύριο, που θα δώσω λίγο το λόγο στον. Και στους δύο κυρίως. Ναι, κατά σειρά εσύ θα μιλήσεις και μετά. Εγώ θα κλείσω. Θα επιμείνω λοιπόν σε σένα και θα σε ρωτήσω το εξής. Στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, ας υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει την κυβέρνηση. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν δεν έχουμε ακόμα εκλογές. Έχουμε το 19, την δυναμική των παρατάξεων τη γνωρίζεις. Τρία χρόνια. Και έχουμε λοιπόν ένα αφηρημένο παράδειγμα υποθετικό, την παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη με δύο ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη δεξιά παράταξη, την κυρία Κασέμη και τον κύριο Παγκάλη. Και ο κύριος Κουτελάκης προτείνει σε ένα τότε πρόβλημα διαχείρισης του μεταναστευτικού ένα ψήφισμα εις βάρος της κυβέρνησης. Τι θα κάνει ο κύριος Παγκάλης και η κυρία Κασέμη? Αυτό είναι υποθετικό τώρα. Ναι, είναι υποθετικό. Δηλαδή είναι επί ένα υποθετικό, ενός υποθετικού σενάριου ότι είναι ο κύριος Κουτελάκης δήμαρχος, ότι είναι από κάτω. Όχι, δεν είναι. Είναι όπως, αυτό που θέλω λοιπόν να ρωτήσω είναι τελικά είναι τόσο εύκολο αν χρειαστεί να σπάσεις τη γραμμή της παράταξής σου για το καλό του κόμματος ή τελικά είναι δύσκολο? Τι πιστεύεις? Όχι, εφόσον ανήκεις σε ένα χώρο, αν χρειαστεί θα ότι ανήκω και εγώ στο Γιώργο τον Κουτελάκη. Ξεκάθαρα, έτσι, αυτό σε ρωτάω. Ναι, θα συγκρουστώ και με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Εγώ την παράταξή μου θα στηρίξω. Mm-hmm. Τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και εφόσον δεν συμφωνώ. Μπορεί να έρθει η στιγμή το Ιβής λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να έρθει η στιγμή το Ιβής. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα έρθει. Με κάλυψες. Έχεις κάτι εσύ επ' αυτού να σχολιάσεις? Εδώ πέρα νομίζω ότι έρχεσαι με αυτό το υποθετικό σενάριο βέβαια. Όχι όμως και εκτός πραγματικότητας, να ενισχύσεις την άποψή μου περί χρήσματος. Mm-hmm. Βεβαιότατα.
Έτσι. Θα την ενισχύσω, βεβαιότατα. Αυτό. Και φεύγοντας από τα αποθετικά και μιλώντας από της τοπικής, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη δουλειά μπροστά μας, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο περί του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς, έτσι, το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, και το ακούει με ευχαρίστηση ο κόσμος. Έχουμε μια κονδύλια του Σιλοάμα απέναντι, που ακόμα δεν έχω καταλάβει αν έχεις ηθικό πλεονέκτημα γίνεσαι αριστερός ή με το που γίνεσαι αριστερός αποκτάς ηθικό πλεονέκτημα. Με το που γίνεσαι αριστερός. Έτσι έδειξε η ύπαρξη. Οπότε δεν ξέρω αν εμείς οι Λίβδιν θεωρούμαστε ότι έχουμε ηθικό μειονέκτημα ή ανηθικό πλεονέκτημα, επειδή είμαστε δεξιοί. Έτσι. Να μάθει ο κόσμος περί ηθικού πλεονεκτήματος ότι δεν υπάρχει. Η αριστερά έχει ποινικό μητρό, παιδιά. Ναι, βεβαίως. Έχει εκατομμύρια νεκρούς στην πλάτη της. Και στη γειτονιά μας δίπλα, στην Αλβανία, που στελέχη μέχρι προσφάτως αυτής της κυβέρνησης πηγαίναν και χαιρετάγανε τον Χότζα. Θα μείνω στο κομμάτι αυτό. Ναι. Θα μείνω στο χρήσμα. Και θα σε ρωτήσω εάν σε ένα υποθετικό μελλοντικό χρήσμα ή υπαρκτό παρελθοντικό χρήσμα, ναι, θα θεωρούσες πολιτική ανυπακοή ενός νεοδημοκράτη, ναι, να μην συμπορευτεί με τον νεοδημοκράτη που πήρε το χρήσμα. Κοίταξε να σου πω. Εκεί υπάρχει αυτή η ελεύθερη επιλογή ή είναι ξεκάθαρο που θα πάει ο πολιτευτής? Καλός ή κακός. Μιλάς για στέλεχος κόμματος και όχι για ψηφοφόρο. Όχι, όχι, όχι. Μιλάω για πολιτευτή. Δεν μιλάω για τον ψηφοφόρο. Ψηφοφόρο, μπαμ, μπαμ, φυσικά. Πολύ ωραία. Γι' αυτό εγώ κάνω το διαχωρισμό. Μιλάς για στέλεχος κόμματος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο σημείο, να φτάσουμε στο σημείο να εκφράζουμε την άποψή μας προς το κόμμα. Είτε μεμονωμένα, είτε νομίζω σαν τοπική επιτροπή κάπως να φεύγει. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση της πλειοψηφίας και την απόφαση του κόμματος. Τουλάχιστον την ώρα του αγώνα. Εντάξει. Σιωπηρός μπορείς να αποχωρήσεις, να καθίσεις στη γωνία. Το να βγεις εκείνη τη στιγμή, να κάνεις διάσπαση ή να αρχίσεις να καταφέρεις εναντίον αυτού που έχει το χρήσμα, μόνο κακό κάνεις σε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι υπηρετείς. Υπάρχουν οι ώρες, υπάρχει ο χρόνος και υπάρχουν τα μέρη να εκφράσεις τη διαφωνία σου, χωρίς να μπαίνεις όλα στη διαδικασία και τον θέλω να λες τα έλεγα εγώ. Ναι, ενωτικά, να γράφεις κάτι ενωτικό. Έτσι, ναι. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος και να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα λένε το μέσο. Ναι. Έτσι. Ο στόχος είναι ο τόπος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η κυβέρνηση, ο Δήμος ή οτιδήποτε. Αυτά είναι το μέσο. Εμείς ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε το μέσο, να προσφέρουμε προς το μέσο, με αυτά που έχει ο καθένας. Πέτρο, ακριβώς η ίδια ερώτηση σε σένα. Πιστεύεις ότι στο παρελθόν ή στο μέλλον μη συστράτευση με υποψήφιο που έχει χρήσμα είναι πολιτικό ατόπιμα από πολιτευτές? Και αν έγινε, το θεωρείς εφόσον, πολιτικό ατόπιμα? Εφόσον υπάρχει χρήσμα, πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν το συζητάω. Εφόσον όμως δεν υπάρχει χρήσμα. Καλά, το έζησα, το ζήσαμε. Εντάξει. Και πέρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο κάθε ένας να αποφασίσει από μόνος του τι θα πράξει. Εγώ λοιπόν θα εξήρω το ρόλο του αγαπητού Προέδρου σας, ο οποίος από τότε που δεν υπήρχε χρήσμα μπορεί να είχε μια προτίμηση ως ψηφοφόρος και ως οντότητα, αν ήξερε και πέντε ανθρώπους βραδεφέ να μιλήσει υπέρ του κυρίου Στέφου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποτέ όμως δεν τον είδα σε κάποιο σχήμα από αυτά τα οποία εγώ θεωρώ εγμαφρόδιτα και οι υπόλοιποι ανεξάρτητα. Αυτό θέλω να το τονίσω. Ήμουν όμως το 10. Υποψηφίος. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να δημοσιογραφικά, επειδή παρακολουθούμε τα πάντα και καταγράφουμε τα πάντα και γράφουμε τα πάντα, θεωρώ ότι κρατήθηκες απ' έξω, γλιτώνοντας και έχοντας και κέρδη και ζημιές. Έμεινες απ' έξω όμως. Ναι. Εγώ το κρατάω δημοσιογραφικά αυτό. Και το 10 ήταν λάθος. Και το κρατάω και το λάθος. Για να κάνουμε, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, περίμενα να μου πεις το 14 ότι ήταν λάθος, αλλά δεν πήγες. Το 10 ήταν λάθος γιατί ουσιαστικά με πήραν τηλέφωνο φίλος. Έπεσε τηλέφωνο. Ναι, και μου λέει, δεν κλείνει ο κύριος Κούπας, μου λέει ουσιαστικά ψηφοδέλτιο. Μου λέει, αν είναι να βάλει την κόρη του, ναι, ας βάλει εσένα. Εγώ δεν είμαι, δεν ασχολούμαι κιόλας.
Και είχα κατέβει τότε με τον κύριο Κούπα, είχα πάρει 100 σταυρούς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αύριο τώρα και θα ξεκινήσω από σένα που είσαι ο πιο φρέσκος, αν θέλεις. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε σε μια τοπική την οποία βρήκε σε μια οικονομική κατάσταση. Τα έχουμε ξαναπεί, περιέγραψες κάποιες καταστάσεις οικονομικές και πολιτικών συνθήκων. Κράτησα από τον Πέτρο στην αρχή το κλειστό κλαμπ. Τώρα πλέον είσαι εκλεγμένος με έναν υγιέστατο αριθμό συμμετεχόντων. Ναι, είναι αλήθεια ότι... Τι βλέπεις για αύριο? Είναι αλήθεια ότι ό,τι όπως ξεκίνησε όλο αυτό, μπήκα για σαν πρόεδρος πριν από 1,5 χρόνο τότε με προτροπή ουσιαστικά και την υποστήριξη του κ. Κουκά, ο οποίος έθεσε το όνομά μου πάνω στη διάθεση του κόμματος και από εκεί πάρθηκαν οι αποφάσεις. Αλλά και με τον κύριο Πάγκαλη, ο οποίος έκανε στην άκρη ουσιαστικά, ενώ ήταν εκείνος ο ηθικός νικητής, παρόλο που είχε χάσει τις προηγούμενες εκλογές το 2013. Ηθικός νικητής, για βοήθησέ με. Για όλο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουκάς. Όχι, εσύ θα μου, εσύ τη χρησιμοποίησες τη λέξη. Τι εννοείς ηθικός νικητής? Όταν ουσιαστικά χάνεις, γιατί δεν υπάρχει κατάλογος που βάζει το εκλεκτορικό σώμα. Ναι. Τότε ουσιαστικά είσαι ηθικός νικητής. Δηλαδή χάνεις, γιατί ουσιαστικά σε ψήφισαν κάποιοι που δεν υπήρχαν σε κανένα κατάλογο. Μάλιστα. Άρα αν υπήρχε κατάλογος, πιθανότατα. Για δημοκράτες πάντα όμως, έτσι. Δικοί μας άνθρωποι. Ναι, δημοκράτες, αλλά όχι νέες μηνιώτες. Ναι, ναι. Δηλαδή το να κερδίσω εγώ με 200 ανθρώπους από τον Εύρο, π.χ. δεν έχει να κάνει ότι κέρδισα στη Νέα Ζημίνη. Θα μπορούσε να χαμπάσει τον Εύρο να είχα κερδίσει. Οπότε έκανε εκείνος πέρα και ενέλαβα εγώ πρόεδρος. Σίγουρα ήταν σημαντικό ότι όλοι και κυρίως ο κύριος Κουκάς, η κυρία Χρυσοκοπούλου, ο κύριος Πάγκαλης, αλλά και γενικά όλοι, δηλαδή και ο κύριος Σαρχάς και ο κύριος Πανταζής. Εσείς όλοι όσοι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, είτε σαν από άλλο πόστο εμείς, αλλά ναι. Είτε σαν τύπος, όλοι με αγκαλιάσανε και προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο αυτό. Δεν έχει παρελθόν, εσύ ξέρεις, γι' αυτό σε αγκαλιάσε ναι. Και ο τύπος, γιατί δεν έχει παρελθόν ακόμη. Για να μην κάνεις πρόταση. Και ναι, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα τώρα είναι πιο εύκολο να βάλω κάποιες βάσεις περαιτέρω και να κάνω κάποια πράγματα παραπάνω. Mm-hmm. Από την άποψη ότι είμαι και εκλεγμένος και όταν είσαι εκλεγμένος, όπως και να το κάνεις, σε βλέπουν όλοι με διαφορετικό μάτι. Δεν μπορεί κανείς να γυρίσει και να σου πει ότι ναι, θες να κάνεις αυτό, αλλά είσαι και τοποθετημένος. Οπότε πρόσεχε. Πλέον μπήκε στη διαδικασία να σε κρίνει ο λαός της Νέας Δημοκρατίας, στη Νέα Ζημίνη. Σε έκρινε θετικά, άρα είσαι σε άλλη βάση πλέον. Ξεκάθαρα. Από εδώ πέρα πιστεύω ότι είναι δυνατό το ΔΣ. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά στο κόμμα, οι οποίοι έχουν πολιτικές ιδέες, έχουν πολιτική άποψη, έχουν όραμα, έχουν όρεξη. Από διάφορες ηλικίες και το θεωρώ αυτό πολύ καλό. Πιστεύω ότι θα προσφέρουν, θα προσφέρουμε, θα προσφέρω, θα προσφέρουμε και θα κάνουμε κάτι καλό. Αυτό που τσέγα και στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο που κάναμε, που δώσαμε και τις θέσεις, είναι ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δώσουμε κάτι παραπάνω στην Δημοκρατία στη Νέα Ζημίνη. Με ενδιαφέρει σε 3 χρόνια από τώρα, όταν θα είμαστε πλέον ένα απερχόμενο ΔΣ, να μας θυμώνται όλοι και να λένε ότι αυτοί αφήσαν το στίγμα τους. Κατανοητό. Από μία ερώτηση στον καθένα σας και να κλείσουμε, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά πρέπει να τελειώσει και κάποια στιγμή. Ευχαριστώ που μείνατε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Για το ΔΣΟΥ, ποια είναι η χημεία σας μεταξύ σας, και όχι η συγκεκριμένη τριάδα, ποια είναι η χημεία μεταξύ των ανθρώπων που απακτίζεται το ΔΣΟΥ? Κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να την ξέρει κανένα μας τη χημεία. Έχουμε συναντηθεί μία φορά ως ΔΣΟΥ, μία ώρα περίπου. αλλά θεωρώ δεδομένο ότι η χημεία θα είναι καλή, γιατί εκεί πέρα μπήκαμε για να προσφέρουμε. Επαναλαμβάνω, σε μία πάρα πολύ κρίσιμη εποχή για τον τόπο. Εκτιμώ κι εγώ ότι το ΔΣΟΥ είναι αρκετά δυνατό, με αρκετά δυνατά ονόματα μέσα. Όσο πιο ανοιχτή είμαστε ως τοπική επιτροπή, τόσο καλύτερα. Θεωρώ ότι δεν περισσεύει κανένας. Είναι κανόνας αυτό, τις κρίσιμες στιγμές δεν περισσεύει κανένας. Όλοι πρέπει να είναι δίπλα, όλους πρέπει να τους φέρουμε δίπλα. Ακόμα κι αν έχω κάτι προσωπικό, εγώ με τον Γρηγόρη δεν έχω, το λέω ενδεικτικά. Οφείλει να μένει απ' έξω. Μέσα έχουμε να συστρατευτούμε για ένα κοινό καλό, για ένα κοινό αγώνα, για ένα κοινό στόχο. Εγώ είμαι αισιόδοξο όσον αφορά τη χημεία. Δεν έχω κάτι το οποίο να με φοβίζει, δεν έχω κάτι. Εντάξει και από σένα. Πέτρο, θα ήθελα να απαντήσει την ίδια ερώτηση. Πώς βλέπεις τη χημεία των ανθρώπων που έχουν εκλεγεί, και μετά κάτι ακόμη και θα κλείσω. Να πιστεύω με τους ανθρώπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο ΔΣ ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή δουλειά, η οποία θα μεταφραστεί αυτή και συμμετοχή του κόσμου στην τοπική. Δηλαδή ο στόχος μας πρέπει πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε
Αλλά εκεί είναι ο στόχος, καινούριους ανθρώπους και να υπάρχει συμμετοχή. Όχι μόνο να γράψεις μέλη, δεν κάνεις τίποτα, να γράφεις κάποια μέλη. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να έχουν συμμετοχή εκεί μέσα. Και για να έχουν συμμετοχή πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια για να μπορέσουμε, να μπορέσει και γενικά η τοπική να περπατήσει καλύτερα. Πόσο δίπλα σας είναι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή σας την προσπάθεια? Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βαδίζει σε ένα συνέδριο. Πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει το οργανωτικό, τώρα στείνεται, του κόμματος. Και πιστεύω ότι και με τον υπεύθυνο οργανωτικού υπάρχει μια πολύ καλή χημεία. Mm-hmm. Και το γνωρίζουμε, είναι χρόνια μέσα. Ποιος και ο ίδιος είναι? Είναι ο Σπανάκης. Σπανάκης. Βασίλης ο Σπανάκης. Και είχε κατέβει και γιατί είμαι αρχός Ταύρου Μοσχάτου. Ναι, είναι χρόνια μέσα στις τοπικές οργανώσεις, ήταν στο Μοσχάτο. Mm-hmm. Γνωρίζει τα προβλήματα των τοπικών γραφείων και έτσι πιστεύω ότι θα βρεθούμε εύκολα. Mm-hmm. Με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Έχοντας ζήσει τις τοπικές σε άλλα επίπεδα, με άλλη παρουσία, με άλλους αριθμούς, με άλλα μέλη, με άλλη δραστηριότητα, ειδικά εσύ, και έχοντας ζήσει και την τοπική την τελευταία άκρος υποτονική, δημοσιογραφικά μηδενική θα έλεγα. Πιστεύεις, συμφωνούμε σε αυτό, πιστεύεις ότι το αύριο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι διαγυμνού οφθαλμού διαφορετικό από το χθες? Βέβαια, το πιστεύω σοβαρά πια. Και δεν είναι ρητορικό, γιατί φυσικά συμμετέχεις, αλλά το πιστεύεις. Ναι. Όχι, πιστεύω, γιατί δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχεις φτιάξει ένα κομματικό μηχανισμό σωστό, mm-hmm. ότι αυτή τη στιγμή έχεις και δίπλα σου και μια νεολαία. Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτά τα παιδιά που υπάρχουν της ΟΝΕΔ, η οποία δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Και εδώ ήταν οι σκέψεις, ότι έπρεπε να μπει ο Γρηγόρης για να μπορέσει να φέρει και τα άλλα νέα παιδιά κοντά. Γιατί αν ήμουν εγώ, το βλέπα δύσκολο να έρθουν τα παιδιά. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε, μην βλέπουμε μόνο την τοπική οργάνωση, να βλέπουμε ότι υπάρχει και μια ΟΝΕΔ δίπλα μας, με κάποια συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι, μπορεί να είναι 15-20 παιδιά, όμως είναι 20 νεολαίοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Και είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι θα έρθουν άλλοι. Από το 0 και το 20 είναι... Βεβαίως. Και να κάνω λίγο έτσι ένα λεκτικό εδώ πέρα. Φυσικά. Όχι να διορθώσω τον Πέτρο. Το είπε σωστά ο Πέτρος, θα το πω εγώ. Εμείς να είμαστε δίπλα στην ΟΝΕΔ. Όχι ο ΝΕΔ δίπλα μας. Εμείς δίπλα στην ΟΝΕΔ. Το είπε ο Κυριάκος αυτό. Μη σκέφτεστε τι μπορεί να κάνει η ΟΝΕΔ για εσάς. Να σκέφτεστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την ΟΝΕΔ. Και δεν το λέω διορθώνοντας τον Πέτρο. Όχι. Ακριβώς αυτό είπε και ο Πέτρος, αλλά θέτοντας το έτσι γραμματικά. Εμείς πρέπει να είμαστε ως μεγαλύτεροι δίπλα τους, όχι πατροναριστικά. Εγώ παρευρέθηκα στην νεολαία και τους είπα ό,τι ζητήσουν θα το έχουν από μας. Θα είμαστε δίπλα τους. Αλλά ούτε και θα επεμβαίνουμε στην νεολαία. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω Πέτρο Κουκά, Κώστα Ξαχά και αγαπητέ Πρόεδρε Γρηγόρη Μαρινάκη, ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε, είσαι πάντα δίπλα μας, Δημήτρη, σε όλες τις εκδηλώσεις. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα εξακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι η κάθε τοπική για μας έχει αξία. Δεν έχει σημασία αν λέγεται τοπική Νέα Δημοκρατία ή όχι. Εμείς δημοσιογραφούμε. Από εκεί και πέρα, όποια τοπική ανεβάσει δραστηριότητα θα θέλει να αναδειχθεί. Χαρά μας λοιπόν να αναδεικνύουμε δραστηριότητες. Φέρνετε ανθρώπους από την κεντρική πολιτική σκηνή. Σε αυτό θα το επιβεβαιώσω και εγώ ότι πάρα πολλοί βουλευτές, πρώην υπουργοί και οι νέοι βουλευτές, σας στηρίζουν σε αυτό το κομμάτι. Είτε κάνετε μια. Είναι σημαντικό και αυτό να ξέρεις, γιατί. Για σας είναι αυτό σημαντικό. Το βλέπω εγώ, όχι μόνο από την διοίκηση, η οποία απήλθε και στη συνέχεια ήρθα εγώ μαζί με κάποιους άλλους και διοικήσαμε. Και λίγο προγενέστερα, πάλι φαινόταν ότι η Νέα Σμύρνη σε επίπεδο βουλευτών είχε μείνει πίσω. Ενώ το τελευταίο αυτόν 1,5 χρόνο, βέβαια, ήταν και συνθήκες σχετικά ευνοϊκές από την άποψη ότι υπήρχαν δημοψηφίσματα. Ήμασταν κυβέρνηση, προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε ξανά την πρωθυπουργία της χώρας, δεν τα καταφέραμε. Αλλά φαίνεται ότι πρωτοκλασσάτοι βουλευτές και γενικά όμως και όλοι οι πολιτευτές της Β' Αθήνας είναι κοντά μας, έρχονται, παρευρίσκονται. Όχι, όχι, πραγματικά. Κάποτε φέρναμε
βουλευτή με τα χίλια ζόρια να μιλήσει στην Νέα Σμύρνη. Αυτό έχει αλλάξει. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Γιατί λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι μια γενικότερη πολιτική τάση από την κεντρική, από το κόμμα πάνω, ότι πρέπει να ανοιχθεί στην κοινωνία. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς ακολουθούμε, βοηθάμε. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν, και νομίζω ότι το έχει καταλάβει πλέον τον κόσμο, ότι πρέπει να ανοιχθούμε στην κοινωνία. Και αυτό ήταν που σου έλεγα πριν, ότι όταν βλέπω κόσμο δικό μας, όταν βγαίνω έξω και μιλάω, που πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι πρεσβεύουμε. Πραγματικά θεωρεί τον φιλελευθερισμό, και θα μου επιτρέψουμε αυτό και να κλείσω, το θεωρούν βρισιά, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, την ελεύθερη οικονομία, την προστασία του εμπόρου. Την εφαρμογή του βοηθούν. Δεν βοηθούν το βιβλίο. Δεν την ξέρουν την εφαρμογή. Αυτό που βλέπουν. Μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όταν εφαρμόσεις, όταν προσθέτεις φόρους, όταν βάζεις φόρους, δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο. Όχι, όχι. Σαφώς. Προφανώς. Αλίμονο. Λοιπόν, ας μην το ανέξουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Εμείς είμαστε πάντα νομίζω δίπλα. Νομίζω ότι και άλλες δύο ώρες μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ναι. Για να το κλείσω, εμείς είμαστε. Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν ξεφύγουμε από αυτό που μας είχε στο πρώτο συνέδριο του κόμματος, και επειδή έχουμε και το συνέδριο το τριήμερο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, που είναι η γραμμή του κόμματός μας, δεν ξεφύγουμε. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Λοιπόν. Πρέπει να το φέρουμε στο σήμερα. Αυτό που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, ήταν πολύ σημαντικό πριν από 40 χρόνια. Πρέπει να το φέρουμε στο σήμερα. Οι εποχές αλλάζουν, οι εποχές προχωράνε. Είναι γρήγορες οι εποχές. Οι αλλαγές ταχύτατες. Πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε στις εποχές. Να μην απαιτούμε οι εποχές να προσαρμοστούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλό έργο. Τώρα ξεκινάει μια καινούργια θητεία για σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Μην σηκωθείτε ακόμη πριν τελειώσουμε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Άλλη μια εκπομπή Λάσπη τελείωσε με τρεις εκπροσώπους από την τοπική. Με τον πρόεδρο και δύο εκπροσώπους του ΔΟΥΣΟΥ της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας. Την επόμενη Πέμπτη πάλι με έναν εκλεκτό καλεσμένο, μάλλον όχι την επόμενη Πέμπτη γιατί είναι μεγάλη Πέμπτη. Σε δύο εβδομάδες λοιπόν πάλι, γιατί θα λείπουμε όλοι για τις Άγιες Μέρες. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε.